Από το καράβι του ΠΑΟΚ δεν φεύγει κανείς, αγόρι μου γλυκό. Καράβια λίτες, έτσι, πάνε να φύγουν το καράβι. Τσουπ, 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 τσουπ. Γυρνάμε πίσω. Γυρίζουν όλοι πίσω, αγόρι μου γλυκό. Γυρίζει! Ο Μπαρέζι της Αφρικής ξανά στον ΠΑΟΚ. Μαύρη τρύπα τον έλεγες θες. Ο Τσέζαρε Βαρέλα, ο Τσέζαρε Βαρέλα. Ναι, το κατάλαβες. Γυρίζει. Κάν το χτένισε εδώ το θέμα. Γυρίζει. Όλοι το λένε. Γυρίζει. Έστειλε μήνυμα. Η οικογένεια Βαρέλα και των παιδιών. Να είναι καλά τα παιδάκια αυτά τα τρία. Να τα αγιάσει ο Θεός τα αγγελούδια αυτά τα τρία, τα μαύρα, τα κατάξανθα. Έστειλε μήνυμα ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Αβίδης. Με ποιο μίλησε ψε. Γυρίζει! Βέβαια, σου λέει πλέον. Μπράβο, ρε, πλέον δεν έχει Τσίπρα. Παίκτες χρειάζομαι. Γυρίζει! Δεν έχει Τσίπρα πλέον. Έχει Τσίπρα. Γυρίζει! Μια μέρα, μια μέρα. Γυρίζει! Μια μέρα γιορτάζει. Πάνω το στείλω χθες μήνυμα, λέω, βλέπω την ώρα. Ανέβασε λίγο, ρε. Γυρνάνε όλοι στην παγκάρα. Δεν βλέπω εκπομπές προπαγανδίζουν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε και το θαύμα. Με καλεσμένους προέδρους MRB. Περιμένουμε και το ποδοσφαιρικό θαύμα της Σερβίας. Προέδρε, γιατί δεν έβαλε την Κάπα Ρισέρτς που καταποντίστηκε. Τι ήταν? Την Κάπα Ρισέρτς είσαι. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Που καταποντίστηκε. Και Νίκο Δένδια. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Παρετήθηκε. Παρετήθηκε η Κάπα Ρισέρτς. Παρετήθηκε η Κάπα Ρισέρτς. Που λένε Νίκο Δένδια και Παναγιώτη Σκουρλέτη και τον καθηγητή από εδώ πέρα τον Μαρατή. Παρετήθηκε η Κάπα Ρισέρτς. Μάθετε να κάνετε ραδιόφωνο. Έτσι. Όχι ο ένας πάνω στον άλλον. Easy boys. Μια μέρα χαρείτε, 24 ώρες τελείως. Ούτε το κομμάτι ακούσαμε. Μέχρι τις 11 θα πανηγυρίσεις. Ένας-ένας γυρνάνε. Γιατί 11 η ώρα θα βγει Αναστασία. Καράβι. Να βάλω αυτά που έλεγες χθες. Ρίξαμε το σκηνή. Τσίπρα του Λίμπερο. Τσίπρα του Λίμπερο. Το σινικό τείχος της άμυνας του ΠΑΟ ξανά πίσω. Μαύρη τρύπα τον έλεγες χθες. Είπα ξύπα. Χθες τον έλεγες. Πω! Κάπα ρισέρτσε, φίλε, ακόμα υπάρχει. Πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει, να πει παιδιά, πάμε διακοπές. Μετά την παταγώδη αποτυχία που έβγαλα τα πάντα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να κλείσω. Δεν πρέπει. Δεν έβγαλε τα πάντα. Το είπε. Τα πάντα είπε. Ποια έβγαλε, τα καγκουρό. Φυσικά εκπομπάρα χθε. Εκπομπάρα που υπόθηκαν τα πάντα. Με που λένε Νίκο Δένδια από Νέα Δημοκρατία. Ναι. Που λένε μου. Ναι. Το λατρεύω έτσι. Το λατρεύω. Μαρία. Sorry αν κάποια αριστερά. Θα βάλει τα κλάματα, Μάρια, γιατί έχει τη μήνυμα του Σμπέθερ. Το σκεφτόμουν χθε, λέω, θα στείλει σίγουρα. Μάρια, ό,τι και να κάνει δεν γυρίζει, φίλε. Γυρίζει, αυτό που έκανε ο Ιβάν μεγάλη μαγιά. Έχει κάνει ο Ιβάν μεγάλη μαγιά. Άλλο σα λέω. Το περίμενε, όχι άλλο. Όχι, εγώ φίλε, λέω τα γεγονότα. Δεν είναι. Το πατούν πάνω στα γεγονότα. Δώσε μα ελπίδε. Ούτε κολουτούν μα τίποτα. Τίποτα. Τα γεγονότα κατάλαβε ποια είναι. Ξέρει ποια είναι τα γεγονότα. Ότι πλέον δεν ξέρει ότι δεν γίνεται το πάρει όπω φέτο. Χρειάζεται παίχτε, φίλε. Δεν μπορεί όπω φέτο. Δεν γίνεται σταυροπόδι. Και να περνάω από παντού. Τι έγινε, ένας-ένας φεύγουνε, πηδάνε από το πλοίο. Λοιπόν, το μήνυμα είναι ένα. Γυρίζει, αδέρφια. Η μαύρη τρύπα έγινε τέτοιο. Γυρίζει, αδέρφια. Το μόνο σκάνδαλο που υπάρχει είναι ότι οι εκλογές πάνε 7 Ιουλίου. Ελπίζω να μην. Και ο Καρλ Άρα να είμαι στην Ολλανδία. Και ο Καρλ να μην είμαι εδώ για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και ο Καρλ και έχω γενέθλια 7 Ιουλίου. Άντε, ωραία. Διπλή γιορτή δηλαδή θα έχουμε εκείνη τη μέρα. Μου επιτρέπει, είπα να φάρεις, στείλε μέσω της Κατερίνας. Ναι. Ελπίζουμε να μετανιώσει ο Καρλ Λιούις. Ο Καρλ Λιούις του κέντρου του ΠΑΟΚ. Ο Σακόφ. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν είπα να κουβαλήσει. Δεν είναι τόσο κανίβαλο. Αυτό το γνήσιο μηχανάκι στο ταϊφούν του ΠΑΟΚ, ο Ξακόφ, να μετανιώσει και αυτό και να μείνει στην ομάδα. Το χρειαζόμαστε για τα κύπελλα. Το ταϊφούν. Χθε έλεγε ότι ο Βαρέλα. Το high hopes, βάλε high hopes. Είναι η μαύρη τρύπα. Από Μπρουσ Σπρίξτερ. Α τα Μπρουσ Σπρίξτερ. Έλα, κόλα τον έλεγε. Έλεγε χθε ότι είναι η μαύρη τρύπα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο βετεράνο ποδοσφαιριστή. 32 χρονών έγινε, τι να τον κάνουμε! Γαζί! Ψηλό γαζί σας βλέπω. Σε αυτά είναι τραγικός. Πόσο ντρέπομαι. Πόσο δικαιώνομαι. Σήκωσε λίγο μουσική. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζει. Το θέμα είναι αυτό. Μπράβο στον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Πιστεύω ότι αυτό έγινε όλο σκόπιμα για να γίνει η επιστροφή μία μέρα μετά τις εκλογές. Και να στείλει το μήνυμα το ξεκάθαρο ότι γυρίζει. Σα δουλεύουν ψηλό γαζί. Βάλαμε την οικογένεια ξενικιά στο σπίτι. Τα παιδιά να κλαίνει. Η γυναίκα να θέλει να φύγει, να μείνει κτλ. Έκανε ότι φεύγουν. Τσουπ, να η επιστροφή. Χίλια μπράβο στον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Δεν περίμενα να είναι τόσο δαιμόνιο. Είναι. Πρόσεχε, πρόσεχε. Τόσο δαιμόνιο. Πρόσεχε τίποτα. Όλοι μαζί οι Σιριζέοι γυρίζει. Να το. Θα σου πω τι θα γυρίσει. Ναι.
Εντάξει. Όλοι συντονισμένοι, έπεσε η γραμμή. Όλοι τα ίδια γράφουνε, γυρίζει. Με 10% θα σου πω τι θα γυρίσει. Το κεφάλι σου θα γυρίσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, προσέξτε, γιορτάζουμε την επάνωδο της Άστον Βίλα στη μεγάλη κατηγορία, έτσι. Claret & Blue, τεράστιο παιχνίδι χθες. Αίμα και άμμος στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά αίμα και άμμος, πραγματικά τεράστιο παιχνίδι. Το είδες? Ουδεμία, ναι, εννοείται, εννοείται. Από το τρίτο λεπτό. Δεν είδα τις ομάδες που βγαίνανε. Από το τρίτο λεπτό και μετά. Λοιπόν, μάλιστα, προσέξτε λιγάκι, τι θέλουμε. Θέλουμε να μας πείτε. Θέλουμε. Έστω μία. Έστω έναν. Κολοτούμπα του Παπαδόπουλου. Όχι. Α. Μη βρετανικό και μη τουρκικό σύλλογο ποδοσφαιρικό που να φοράει μπορντό και γαλάζιο. Προσέξτε. Έναν τουλάχιστον. Η μπορντό. Μη βρετανικό και μη τουρκικό σύλλογο μπορντό που τα χρώματά του είναι γαλάζιο και μπορντό. Όχι μπορντό και άσπρο. Όχι σκέτο μπορντό. Η μπορντό. Claret and Blue. Η μπορντό. Γαλάζιο και μπορντό. Η μπορντό. Η μπορντό φοράει μπορντό. Μπορντό. Εσύ τι θέλετε? Με πινελιά άσπρο. Το λέω σε απόλυτα ελληνικά, σε πολύ καλά ελληνικά. Α. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου. Οπωσδήποτε. Ναι. Το όνομα του συλλόγου. Ναι, ναι, ναι. Θες ναι. Και δύο συλλόγους. Δηλαδή θες πέντε συλλόγους. Εννιά. Το τονίζουμε. Ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Μη βρετανικούς. Μη τουρκικούς. Πιστογέζε. Έτσι. Μη βρετανικούς. Μη τουρκικούς που να φοράνε Claret and Blue, μπορντό και γαλάζιο. Bordeaux το αποστέλεις στο 54-526 με διαφορά το πιο όμορφο χρώμα για ποδοσφαιρική ομάδα. Το λέω εδώ και χρόνια, με διαφορά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αφού φοράνε μπορντό με γαλάζιο, γιατί σας φανέα τους γράφει Red. Ευχαριστώ τον Θωμά των Στόντων. Τι είναι αυτό, μπορεί να βρεις? Εύκολο είναι. Χορηγός. Άντε ρε, στοιχηματική εταιρεία. 32 Red. Το μυαλό μου να πήγε αλλού βασικά. Σε καμιά μπουρδα. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο μάλλον είναι. Εγώ λέω ραδιόφωνο. Μπορεί να έχει δίκιο. 32 Red είναι ραδιόφωνο. Ναι, μπορεί. Πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί από το χθεσινό παιχνίδι. Γύρνα λίγο. Ναι. Πάρα πολύ ψωμί από το χθεσινό παιχνίδι. Επίσης. Βλώθηκε. Επίσης, δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Αποστολή στο 54-526, έτσι. Αποστολή στο 54-526. Χρήστο, βάλε κάποιο άλλο πέρα. Καταρχήν βλέπεις ότι με την αλλαγή που συντελείται, ναι, στην Ελλάδα είμαι 12 η ώρα. Ναι, όντως. Ναι, τηρείς κατά γράμμα ότι είπε ο Κούλης. 7 στα 7. Μόνο αν μπορείς, ήρθε ο Κούλης. Δεν ήρθε ακόμα. Της μεσαίας τάξης. Δεν ήρθε ακόμα. Αν μπορείς, αυτό το σαράβαλο εδώ, κάτω λίγο. Αυτό είναι που άλλαξα, γιατί κάθε μέρα με έβαζε να κάτσω εγώ εκεί. Τώρα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα. Κάτσε να βγει, περίμενε. Έστειλε μήνυμα ο Ιβάν. Γυρίζει, γυρίζει. Ο Ιβάν άλλο μήνυμα έστειλε. Ναι. Ο Ιβάν έστειλε το μήνυμα ότι πλέον πρέπει να πάρω και παίκτες. Ναι. Αυτό ξύπνα. Mm-hmm. Έπρεπε να το καταλάβεις αυτό. Με τον τρόπο που το πήρε φέτος. Έπρεπε να το καταλάβεις. Ναι. Ότι πλέον δεν με παίρνει χωρίς παίκτες. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Μια και φέτος είχε 6 ήττες. Καλά, με έφερε εσύ το Βαλμπουένα. Θα έλεγε τώρα. Τι βάλε. Ωραία, σαν μια μύδι. Χάζω τώρα. Σαν μια μύδι, βάλε. Εντάξει, θα το ποντένσα. Ωραία, Χριστό. Καλημέρα, Παπαδόπουλα. Όχι, μισό, μη σκοτωμένα. Δώσε μουσική να διαβάσουμε το μήνυμα το οποίο ήρθε πρώτο και θέλει ευλάβεια. Πραγματική, δώσε το μουσική. Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Γεια σου, ρε Χριστό, και όσοι μα προσκλήσει για το τσίρκο τουλάχιστον. Τόση ώρα δώστε, δεν αφού ορλιάζεται εδώ πέρα, γιατί είναι η επιστροφή Βαρέλα. Σας κοπήκαν τα πόδια. Δίνουμε. Τρεις διπλές προσκλήσεις για τσίρκο Μεντράνο. Ναι. Εκτός. Τρεις διπλές για τσίρκο Μεντράνο. Έχεις μπροστά σου Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι. Ναι. Τετάρτη και Πέμπτη. FM και όνομα, ναι, τεπώνυμο. Το φόρ που φέρνω. Εννοώ την ομάδα, έτσι. FM. Θα πεις, μην τα σκοτώνουμε. Περίμενε λίγο. Έχουμε μέρες, έχουμε αύριο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα τσίρκο από το 54-526. Πάμε στο μήνυμα το οποίο μας και παρθενιάζει. Δεν υπάρχει. Ανήκει για μένα σε ένα από τους κορυφαίους τους εμεσάδες όλων των εποχών στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Τον Σμπέθερο, οπαδό του Άρεος και. Διαβάζω. Σε πρωτοείδα Μάη του 82. Ήμουν 10 και εσύ ήδη ηλικιωμένη. Φορούσες βυσσινή με γαλάζιο τίσερτ και λευκό σόρτ. Είχες στριμώξει μία υπεροπτική βαβαρέζα και την χαμούρευες.
Με γοήτευες πάντα. Ακόμα και όταν άρχισες να πέφτεις. Επέστρεψες πιο φρέσκια από ποτέ. Και εγώ εδώ να σε απολαμβάνω και πάλι. Λατρεμένη μου χωριάτισσα. Υπογραφή Βίλα 82. Μετά από αυτό μπορώ κάλλιστα να πω ότι αξίζει για τέτοιους ανθρώπους να κάνεις ραδιόφωνο. Είναι χωριάτες. Ναι. Γιατί πανηγύριζε ένας πρίγκιπας στις Κερκίδες. Γιατί είναι δημοκράτης πρίγκιπας. Δημοκράτης πρίγκιπας. Δεν είναι φασιστάκος. Τσαλτίδη το 82 κέρδισε την Πάγκη στο τελικό κύπελλο Ολυμπιακών. Πρίγκιπας 1-0. Είναι δημοκράτης. Του Πίτερ Γουίδ, έτσι Μάριε. Να ψηφίσουμε να τον αλλάξουμε. Κάουανς. Όχι. Όχι. Κάουανς δεν έπαιζε τότε. Δεν έπαιζε. Ο Κάουανς δεν έπαιζε. Το 82. Το 82 βέβαια. Έπαιζε, πώς δεν έπαιζε. Έπαιζε ο Κάουανς. Ναι, πολύ πίτσε. Έπαιζε σίγουρα. Μόρλι. Πόσο, 20. Τόνι Μόρλι, μπράβο. Ναι. Όχι τυχαία το είπα, δεν το ήξερα. Είσαι σίγουρος. Έπαιζε ο Κάουανς 82. Ναι, ρε, ψάξτε το. Καλημέρα. Ψάξτε το. Παπαδόπουλα. Πάει η μαύρη τρύπα. Βούλωσε. Τώρα έρχεται η μαύρη θύελα, το μαύρο διαμάντι, ο μαύρος κύκνος του Σαββίδη. Λέει ο 501. Ο 164 που. Το διαβάζω. Το διαβάζω εγώ. 501, μην το περάσουμε. Έτσι, τεράστιο μήνυμα έστειλες. Πάει η μαύρη τρύπα, έτσι. Βούλωσε. Σωστός. Είσαι αδερφός. Να πες τον οπαδό. Τον οπαδό του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΟΚ. Οπαδός του ΠΑΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι αυτόματα πλέον. Βέβαια. Σχεδόν ταυτόσημα. Ο 164 λέει. Καλημέρα. Ανατροπή με Βαρέλα. Ανατροπή την Κυριακή. Ανατροπή στις 7 Ιουλίου. Κλάμα! Φίλε, αγύρι και αυτό. Πιστεύω τα παρατάς. Τα παρατάς όλα. Συγγνώμη, εσύ το θεωρείς τυχαίο αυτό. Όχι, αγόρι μου, φαίνεται, γυρίζει. Το έκανε ο Ιβάν. Γιατί το έκανε ο Ιβάν. Άσε να δούμε και στέλνω μήνυμα τη Δευτέρα. Είναι η εκπομπή στο κόκκινο με Μάριο Ασλαμή. Άκη, θα τους έτσι πολιτικά για κανένα χρόνο. Η εκπομπή στο κόκκινο με Μάριο Ασλαμή και Παναγιώτη Παπαδόπουλα, δύο στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Να πω κάτι. Πρέπει να μου μάθει ο Τσαλτίδης να τραβάω βίντεο εγώ. Γιατί αν μάθω πάρω και Όσκαρ, δεν τίθε θέμα. Αύριο τραβάμε βιντεάκι εδώ πέρα, 1,5 λεπτό. Δεν χάνεται αύριο. Μας έπρεξε. Με τίτλο Οπαδί και Οπαδί. Συνέχισε Μάρι. Μα κάτι, τι είναι αύριο, ρε παιδί. 29 Μαΐου. Κάτι είναι αύριο. Σαν, τι έγινε σαν αύριο. Εντάξει. Το βρεις αύριο. Ωραία. Περιμένω με αγωνία. Να είσαι εδώ 7 η ώρα, ρε. Φαντάζεσαι. Δεν θα έρθω καθόλου. Δεν έρθει, τι θα κάνουμε. Σε παραδείγματα πραγματικά. Καλά, εκπομπή. Πραγματικά. Λοιπόν, μιλώντας για Όσκαρ, χίλια μπράβο στο παλικάρι τον Έλληνα, τον Βασίλη τον και κάτω, μπράβο, για το χρυσό φίνικα που πήρε στις Κάνες, για την ταινία του «Η απόσταση από τον ανάμεσα στον ουρανό και σε εμάς». Να είναι καλά το παλικάρι και να μας φέρει και, και στη μεγάλη. Πώς τον είπες? Και στο μεγάλο. Βασίλη και κάτω. Και κάτω. Χρυσό φίνικα στις Κάνες. Ναι. Απίστευτο. Το παιδί, μπράβο, χίλια μπράβο. Λοιπόν, να μου μάθει να τραβάω βίντεο ο Χρύσανθος, γιατί το χθεσινό του 1,5 λεπτό του Χρύσανθου. Το εννοώ, δεν κάνω πέγω, δεν τα λέω, κράζω. Δεν. Το χθεσινό του 1,5 λεπτό που έχει μπροστά τον χάρτη της Ελλάδας. Ναι. Κατά περιφέρειες όλες βαμμένες μπλε, με δύο μόνο κόκκινες. Τρεις, τέσσερις. Τις δύο της Κρήτης, τον ομό Αχαΐας και τον ομό Άρτας. Μπράβο στην Άρτα που αντιστέκεται. Και τιμά το Γιώργιο Καραϊσκάκη. Και θα γκρεμιστεί από το γεφύρι τη. Ναι. Θα το ξαναχτίζει και θα ξαναγκρεμίζεται. Εκείνη το γεφύρι τόσα χρόνια. Ναι. Πάνε να το φωτογραφείο. Πάνε να περάσει απέναντι. Ναι. Πάνε να περάσει απέναντι από εκεί. Ναι. Και έκανε το που θα αφήσει τα χρήματα ο Ιβάν. Από πού να τα φέρνει, πού να τα πηγαίνει, πού να τα φέρνει. Δεν υπάρχει παιδιά. Ειλικρινά, δηλαδή το εννοώ. Έπρεπε να το δείτε. Πρέπει να το δείτε. Κρίμα. Πρέπει να κάνετε κάτι να κάνετε. Πρέπει να το δουν live μετά τις 7 Ιουλίου. Και 164, εγώ θα είμαι στην Ολλανδία. Θέλω να δω που θα είσαι εσύ στις 8 του μήνα. Σαν σήμερα, Μάριο, το 1969 πήρε η Μίλαν τον Άγιο στο τελικό πρωταθλητριών στον Περναμπέου 4-1. Για πρώτη φορά μεταδόθηκε ο αγώνας ζωντανά στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ο πρώτος αγώνας. Ποιο? Για πρώτη φορά. Χρονιά, πες. 1969. Για να το λέει, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι το λέει. Ναι. Και παρθενική μετάδοση ποιου. Άστο, μην το μπλέξει. Γιάννη, Γιάννη, τι. Ναι. Μπράβο. Τόσο το θέμα σε 22 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια. Μόνο για Μαστοράκι μιλάει. Από εκείνη την εποχή μιλάει μόνο για Μαστοράκι ο Μάριος. Αν εκείνο το μάτσο. Νομίζω πως. Δεν. Λίγο έχω μια μικρή επιφύλαξη. Εγώ επιφυλακτικός. Μεγάλη επιφύλαξη έχω. Το διάβασα για ότι το πρώτο ζωντανό. Ναι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Μίλαν. Ο 14ο και τελικό κυβέρνο πρωταθλητών. Μίλαν Μπενφίκα. Τελικό. 4-1, ναι. Απόλλων Σμύρνης ψάχνεται για Μαλεζά. Ο Θουβού λέει ότι κάποτε. Έλα, Απόλλο, και εσύ το καράβι πάνω. Η εκτός έδρας του Ηρακλή κάποτε ήταν Μπορντό γαλάζια, εννοείται, και πανέμορφη.
Δεν μιλάμε για εκτός έδρας και τρίτη και third. Βασικά νομίζω ήταν η τρίτη εκείνη. Νομίζω ότι ήταν η τρίτη του Ηρακλή. Η third. Και, περίμενε λίγο. Και ο Άρης νομίζω σε κάποια παιχνίδια έχει φορέσει τέτοια. Άστο. Μιλάμε για χρώματα ομάδας. Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι. Μην είμαστε πόντιοι τώρα. Ναι. Μιλάμε για χρώματα ομάδας. Μπορεί και ο Ηρακλής φέτος να έχει. Ο πορτοκαλί έχει. Total Orange ήταν η τρίτη, η third και η γαλά. Θέλουμε να μας πείτε το όνομα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου, έστω ενός, μη βρετανικού, μη τουρκικού, που τα χρώματά του να είναι γαλάζιο μπορντό. Δεν μου αρέσει να κλέβω. Τους Τούρκους γιατί τους βγάζεις απ' έξω. Ναι, δεν μου αρέσει να κλέβω. Το θέμα το βάλω Θωμάσου Στόντον, έτσι. Εμένα δεν μου αρέσει να κλέβω. Να κάνω το μάγκα με αλλού τα δόντια. Άντε λίγο να βγει και το τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Να παίξουν στα play-off ο πρώτος μέχρι τον έκτο. Όχι, να μην παίζει ο πρώτος. Όπως παίρνει ο Ολυμπιακός έτσι το πρωτάθλημα, να μην παίζει ο πρώτος. Εκεί να σε δω μάγκα μου. Γιατί φίλε, να κερδίσει τις Κέρκυρες, τα Γιάννα και στις... Όταν τα τους κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν σε πειράζει. Ναι, να μην κερδίσει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Να είναι δίκαιο το πρωτάθλημα. Όπου δεν υπάρχει. Ο Θωμάς θα σου λέει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Black Sabbath, ναι. Να μην είναι κανένας από τους δύο όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έκανα δικαίωμα Ολυμπιακός, θα κάνεις και εσύ τι λες. Δεν θέλω play-off, ρε φίλε. Πρωτάθλημα! Κύπελο! Πρωτάθλημα! Α, οκτσάκια μου εσείς. Κύπελο! Ωραίες, ώρες με ξεκουράζετε, μπράβο. Καλά, καλά. Άρχισε τις κολοπτούμπες. Ναι, λοιπόν, μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Go. Σπίγκελ. Ο Τσίπρας χρειάζεται ένα θαύμα. Άντε ρε χαμένε. Σικές Μεσολογγίου 2. Χαμένος είσαι εσύ από χθες. Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπους, πολύ μετέωρα και κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών, όπως λένε μορφωμένη. Όπως δύο πίτσες τετράγωνες, 70 εκατοστά. Τσάμπα πράγμα. Παιδιά, θα πάμε σε break. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο. Πηγαίνεις ή αύριο Τετάρτη ή Πέμπτη. Ή απογευματινή ή βραδινή παράσταση. Νομίζω ότι την Πέμπτη μόνο έχει βραδινή, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Και ένα ζευγάρι γυαλιά Ηλίου ή Οράσιος, αρκεί να μας γράψετε το όνομα ενός τουλάχιστον ποδοσφαιρικού συλλόγου, όση βρετανικού, όση τουρκικού, που να έχει χρώματα γαλάζιο και μπορντό. Τιμάμε σήμερα το Claret & Blue της Aston Villa. Ποια, πώς λέγεται η εφημερίδα αυτή, η Μαρία? Weiner Zeitung. Weiner Zeitung. Αυστριακή. Οι ψηφοφόροι αντέδρασαν με την ψήφο τους, κατευθυνόμενοι πρέπει να είναι αυτοί από Μητσοτάκη, στη σκληρή λιτότητα που έπληξε κυρίως στη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε ως αντίπαλος των ολιγαρχών, τους αντιμετώπισε με το Γάντι όταν ήταν να τους ορολογήσει. Εκτός αυτού, η πλειοψηφία των Ελλήνων ήταν βαθιά δυσαρεστημένη με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι λέτε, ρε! Επιπλέον, ο νεποτισμός στην κυβέρνηση, οι ενδείξεις για διαφθορά και οι προσπάθειες χειραγώγησης της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης ζημίωσαν την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Τι κατευθυνόμενα άρθρα είναι αυτά. Ποια εφημερίδα είναι αυτή, ρε φίλε? Δηλαδή, θα δώσω σημασία σε αυτήν. Πρώτη φορά την ακούω. Και όχι στις αναλύσεις. Μιλάμε τώρα κάνουν... για τη βραδινή. Βραδινή και όχι στις αναλύσεις που κάνουν οι πληρωμένοι από το κόμμα. Σωστά. Ναι. Όχι. Break. Ο καθηγητής είναι Μαραντίδης ή Μαραντζίδης, ο πανεπιστημιακός. Ο μόνος Μαραντίδης που υπάρχει είναι αυτός που άφησε την. Μαραντίνης είναι αυτός. Τη είσαι. Και βλέπω τη μαμά της όλη μέρα γυναίκα είναι χάλια στην γειτονιά. Γιατί, γι' αυτό. Η κυρία Μίνα. 15 φορές πιο όμορφη από τη Σύση. Ναι. Η μαμά της. Υπέροχη γυναίκα. Κυρία, ορισμός της κυρίας. Δεύτερο μισάρο εδώ πέρα στην Τρόικα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλαμάς, Χρύσανδος Τσαλτίδης, Χρήστος Κιώσαρος, τεράστιος παραγωγή και ηχοληψία, σας συντροφεύουν αυτό το πρώτο 40 λεπτό και θα πάμε μαζί για το 2ωρο 10 με 12. Μαζί μας έχουμε την CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργία οικολογικά απορριπαντικά. Συνέπεια για αξιοπιστία, καλέστε τώρα στο 2310 762 164 και κλείστε ραντεβού. Όπως αυτό με τον Βαρέλα. Τσαπ τσαπ, έρχεται, φεύγει. Φεύγει και ξανάρχεται. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί, το Βαρέλα δηλαδή, ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Δεν υπάρχει. Χριστό, βάλε, βρήκε. Έχεις τα αγγελάκα, το έβαλες, το βρήκες. Το χαμένο, το βρήκες. Όχι, με την ησυχία σου, παλικάρι μου, take your time, βρες το. Αλλά είσαι ωραίο, χαβαλίνας εκεί, διασκευή από χαβαλίνας. Χαβαλίνας, Πρέπει να το πεις από χαβαλίνας αυτό, ναι. Το high hopes. Αλλά είναι ωραία η διασκευή του Bruce Springsteen. Τώρα τι έχεις από κάτω, το χαλί μας είναι. Δεν έχουμε καλό. Για δώσ' το λίγο. 164, το μήνυμά σου όταν έρθει, όταν μπει ο Χρύσανθος, έτσι, γιατί είναι έξω τώρα. Μόλις μπει, είναι άδικο τώρα, θα χάνει κιόλας, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να θέλουμε να σχολιάσετε ό,τι είδατε και δεν είδατε από το Σάββατο των Ευρωπαϊκών Τελικών στον Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο,
Για μένα προσωπικά μόνο ένα υπήρχε και αυτό φυσικά είδα και δεν είναι άλλο από το Hearts 1874 Celtic 1888-1-2. Προηγήθηκε η Hearts. Ημίχρονο 0-0. Τρίτο συνεχόμενο κύπελο, τρίτο Scottish Cup in a row για την ιστορική Celtic του καλού μου φίλου, ας μου επιτραπεί, Νιλ Λένον του Βορειοϊρλανδού, με τον οποίο πέρασε τρεις πολύ ευχάριστες μέρες όταν ήρθε στην πόλη μας για να παίξει εναντίον του. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται, με τον Πάουκ το θυμάμαι, εγώ δεν πειράζει, αυτό το λέω εγώ. Τι? Πάουκ Ρέτζερ. Πάουκ Λέστερ. Μπράβο, ρε σκύλε. Το φιλικό. Ω, Ελενάκη. 007. 007, θα πω κάτι. Σου μιλώ ντόπρα παλικαρίσια. Η πιο όμορφη Ελένη Μπούντου που έχω δει εγώ τα τελευταία 39 χρόνια. Είναι στο στούντιο και θέλει να στείλει ένα μήνυμα κυρίως σε εσένα. Φορεύοντας. Φοράει ένα, το πιο minimal μαύρο φορεματάκι που έχω δει. Πιο minimal δεν γίνεται, έτσι. Δεν κάνει ακριβώς αλφα, είναι χιτό, κοντομάνικο, σεμνό, ούτε καν, όχι απλά όχι πρόστιχο, ούτε καν σεξι, και όμως το κάνει τόσο μα τόσο σεξι η Ελένη. Είναι περίπου 2 εκατοστά πάνω από το γόνατο και κάτω φοράει δερμάτινα Nike απλά με χαμηλό μαύρο καλτσάκι, το οποίο αυτό δίνει μια πινελιά προστιχιάς. Ελένη, πες μια καλημέρα στον κόσμο. Σας έλειψα. Με το μαλλί κοτσίδα. Με το μαλλί κοτσίδα. Καλημέρα, σας έλειψα καθόλου. Ναι, ρε, για από εμάς πάρα πολύ. Βλέπω τώρα. Δεν πειράζει, άστε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό έρχομαι, για να δίνω έτσι μια γεύση από Ελένη και να φεύγω. Για να τονίζει. Για να τονίζει την απουσία σου. Τι λένε, όταν χάνει κάτι, το εκτιμάς. Γι' αυτό έτσι. 007. Μηνυματάκι περιμένω, ειλικρινά, ειδικά εσύ με το στυλ που έχεις και με αυτά που ακούς, σήμερα με Ελένη Μπούντου θα έκοβες φλέβες. Μία από τις τρεις χειρότερες ταινίες του Νίκου Νικολαίδη, Θεός χωρέστον. Το λατρεύω, τον προσκυνώ, τραγική ταινία, τραγικότατη, πραγματικά. Όποιος λέει ότι του αρέσει το χαμένο, θα παίρνει όλα, είναι βλάξ. Και αυτό τέλος. Το κομμάτι δεν μου αρέσει καθόλου, όπως και το σιγά μην κλάψω και μην φοβηθώ. Δεν μου αρέσει καθόλου, Μάρι. Ναι. Αλλά. Το μόνο που αξίζει η ταινία είναι αυτό για το οποίο εγώ πήγα για να γελάσω με αυτό. Και είναι το μόνο που αξίζει. Η ερμηνεία του Γιάννη του Αγγελάκα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Για το μόνο για το οποίο πήγα να γελάσω είναι το μόνο που αξίζει την ταινία. Η ερμηνεία του Γιάννη του Αγγελάκα. Αξίζει και μόνο για αυτό η ταινία, τίποτε άλλο. Που παλεύει μόνος του σχεδόν. Λοιπόν, περιμένουμε παιδιά να μας γράψετε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, έναν, όσοι βρετανικό. Όσοι τουρκικό που τα χρώματά του να είναι γαλάζιο μπορντό. Έναν. Έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Τα χρώματά του να είναι γαλάζιο μπορντό. Τα home, έτσι. Μας γράψει κανείς away και third. Τα home. FM κενό ονοματεπώνυμο, τον σύλλογο. Αποστολή στο 54526 και τσίρκο αν δεις με τρεις διπλές. Καβατζώνεις την προσκλησούλα. Και για τα δύο μπαίνεις με το ένα μηνυματάκι αν θέλεις. Λοιπόν, ένα θεματάκι το οποίο το συμπτύω γιατί το θες συνταξιλογικά με τις εκλογές και με αυτά. Για κάτι που έγινε στο Hearts Celtic 1888. Hearts 1874, Celtic 1888. Τα γκολ να τα πούμε, αν θέλετε. Ράγιαν Έντουαρτ στο 1-0. Ισοφάρισε Ότσον Εντουάρ, το Γάλλος, με πέναλτι. Και Ότσον Εντουάρ το νικητήριο με ένα υπέροχο δεξί πλασέ με την ορθάνυχτη άμυνα της Hearts. Αδιανόητο να είσαι 1-1 εναντίον της Celtic, να μένουν 8 λεπτά και να είσαι φουλ ανοιχτός. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη Βρετανία, πουθενά άλλου, στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, παίζει Hearts Celtic. Και στο ημίχρονο κάνει σύνδεση μετά τις διαφημίσεις για τους δύο σχολιαστές. Για να σχολιάσουν δύο τύποι μαζί με τον δημοσιογράφο ό,τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Ποιοι είναι οι σχολιαστές? Είναι ο Γκάρι Λοκ, ο πρώην αρχηγός και μάνατζερ της Hearts, η οποία έχει, τον είδα κατευθείαν, τον γνώρισα. Γκρέγκ Λιβάιν, το θυμάσαι σίγουρα, Παναγιώτη. Ο Στόπερ, έκλαψα. Στοπεράρα εθνικής Σκωτίας και πολύ ωραίος άντρας. Η Λεβίν, Γκρέγκ Λιβάιν, η Λεβίν. Τον είδα και τρελάθηκα. Εποχή. Άντρακλας. Τέλη 80's, αρχές 90's. Τον ξέρει σίγουρα. Πολύ πολύ ωραίο παιδί και ωραίο στόπερ. Και παραμένει τώρα ένα άντρακλας, κάτσε καλά. Και ποιος είναι ο άλλος? Χρήστο, σας το λέω και στους δύο και πες μου τι θα γινόταν εδώ. Παίζει Hearts Celtic και σχολιάζει
Σχολιαστές είναι ο Γκάρι Λοκ, ο πρώην παίκτης, αρχηγός και μάνατζερ της Hearts. Και ποιος είναι ο άλλος? Ο Άλι Μακόιστ. Μακόιστ. Όπω. Σέλφ. Ρέιντζερ, συγγνώμη. Με μπέρδεψε τώρα με εκεί. Η εμβληματική μορφή της Rangers. Δηλαδή, λέω τώρα εγώ. Παίζει τελικό εδώ, πάω Ολυμπιακός. Και σχολιάζουν. Οι σχολιαστές είναι ο Νίκος ο Αναστόπουλος και ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Όχι ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο Νίκος Αναστόπουλος και ο Σαμπουτζής. Και ο Γιώργος Φυρός. Ναι. Καλό. Κατάλαβες γιατί έβαλες δύο του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε, μπράβο. Ο 164 είναι το απάβγασμα. Σε περίμενα να πεις. Του κομπλεξισμού. Στο διαβάζω τώρα και σχολιάζω. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Του κομπλεξισμού. Τεράστιο. Τη ζήλια. Περίμενα να πεις. Τη ζήλια και. Κακή εσύ, σε περίμενε. Σε σκίζει. Θα το διαβάσουμε και μετά. Γιατί τώρα σε κόσμο. Περίμενε. Εμένα σκίζει. Εμένα σκίζει, βρεβλάκα. Τι είπε χθε εδώ που λέει για το επίδομα παιδιού. Για του πολύτεκνου. Βλάξ. Ευλάξ. Θα το διαβάσουμε και μετά σχολιάζουμε. Οι πολύτεκνοι που χαίρεται που έκοψε πολύτεκνου. Χαίρεται που έκοψε πολύτεκνου. Θα το διαβάσουμε. Και σχολιάζουμε. Τόσο, να σου πω κάτι. Τόσο μισέλινε σα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 164. Πρέπει να είχε να ήσουν μίγα στον τοίχο χθε εδώ στο Λίμπερο. Γιατί ακριβώς αυτό μου είπε χθες ο Τσαλτίδης. Μίγα στον τοίχο δεν μπορεί να είναι, είναι αυτό στο οποίο κάθονται οι μίγες. Τώρα τον έκανε. Σε είπε κατά. Λοιπόν. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Έτσι, αυτό τον είπε. Τραπέζι εννοώ. Σε αυτό το οποίο κάθονται. Α, sorry, συγγνώμη. Okay, sorry. Καθυστερημένε. Sorry, καθυστερημένε. Νομίζω ότι είπε κατά. Λέει ο 164. Λέει ο 164 το παουτσάκι το άρρωστο. Έμαθε να παίρνει επίδομα παιδιού 3.000 ευρώ. Τιμή και δόξα στην κυβέρνηση που στο έκοψε. Με τη σαγιονάρα θα πάω να το ρίξω μονοκούκι. Σε ενημερώνω 164 ότι δεν μου το έκοψε. Στο πήγε είπε 2.500. Το μείωσε. Το μείωσε από 5.500. Τι λεφτά είναι αυτά, ρε παιδί. Από 5.3, 2.800, κάτι τέτοιο. Τώρα στο έκανε 2.800. Δεν ξέρω πώς είναι. Κάτσε. Όλα μαζί τα παιδιά ή το παιδί το κεφάλι. Αυτό όλη η περιφέρεια παίρνει 12.000. Να κάνουμε και εμείς 5. Είναι περίπου 500-600 ευρώ. Κάτι τέτοιο είναι. Το χρόνο. Περίμενε, ρε. Εγώ είναι 2.500-3.000 το χρόνο. Παίρνει και ο φίλος πλέον που ο Πέτρος έχει ένα κοράκι. Πλέον παίρνουν και οι τρίτεκνοι. Συγγνώμη ρε παιδιά, μια ερώτηση, μια ερώτηση. Έχεις 4 παιδιά, ωραία. Να ζήσεις να κάνεις και 6ο και 7ο και 8ο. Αν κάποιος έχει ας πούμε 2. Παίρνει πάλι επίδομα. Ναι, είναι αναλογικά, ναι. Αναλογικά όμως πρέπει να είναι χαόδης διαφορά. Χαόδης δεν είναι, αυτό είναι το... Πόσα παίζει ρόλο και τα εισοδήματα που έχεις, ρε φίλε. Αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς για να... Εσύ που δίνεις 80.000 το χρόνο παίρνεις άλλα 2.800. Όχι, παίζει ρόλο το εισόδημα. Παίζει το εισόδημα. Φυσικά. Δηλαδή δεν έχεις μία, ρε φίλε, είναι φυσιολογικό να πάρεις. Okay. Αν έχεις κάτω από 15.000, αν θυμάμαι καλά εισόδημα, περίπου, εντάξει, ναι. Παίρνεις σχεδόν διπλάσιο. Αν έχεις πάνω από 15, παίρνεις ένα συγκεκριμένο που είναι ο μέσος Έλληνας, εκεί στο 15. Ναι. Αν είσαι πάνω από 22,5 ή από 25, δεν αυτά θυμάμαι. Αυτά κάθε μήνα τα παίρνεις μια φορά το χρόνο. Τέσσερις φορές το χρόνο. Τέσσερις φορές το χρόνο. Τέσσερις δόσεις. Μάλιστα. Όποτε αλλάζει η εποχή, να και το επίδομα. Τώρα όχι, τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι αναδίμηνο. Αλλά το παίρνεις τέσσερις διμηνιαίες δόσεις. Να το αέριο. Δες όμως τώρα, δες όμως τη γράφη. Αυτός είναι ακριβώς, είναι ΠΑΟΚ. Μόνο η πάρτι μας. Άρα έπαιρνε 5.000. Δεν πήρα ποτέ 5.000 γιατί μου τρίτεκνος. Μόνο κούγι. Κατάλαβες. Α, οι 5 είναι από 4 και πάνω. Εδώ μπερδεύτηκα λίγο. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Είναι ανάλογα και με τα παιδιά, ναι, και με το τέτοιο. Αλλά είναι δυνατόν η κοινωνική πολιτική να πανηγυρίζει ο άλλος που κόβει την κοινωνική πολιτική. Sorry λίγο, να σε πω κάτι. Ο φίλος μου Αλέξης ότι χάρη που είμαστε φαντάρι μαζί. Ωραία, είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. 500 βλέπω, επί 12. Κάποια στιγμή έχει 3 παιδιά. Κάποια στιγμή έχει 5, 7. Ανάλογα με. Μπορεί να είναι 14 τώρα, δεν ξέρω. Ανάλογα. 12 παιδιά έχει. Ποιο είναι εκείνο που γνώρισε, Αθηναίος? Όχι, μια φορά είχαμε δώσει για Σαρακατσάνου σε ένα πάρτι που κάνανε. Όχι πάρτι, γιορτή που κάνανε. Είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να. Δουλεύει εδώ κοντά τέλος πάντων. 5 δεν πήρα ποτέ 164 και δεν είχα 4 παιδιά. Παναγιώτη, μισό λιγάκι. Είχα 3. Νέο μήνυμά του, έπαιρνε 5.000 και το 1 60. Θέλει να πει 6, μήπως 6. Είναι δίκαιο μαζί με το κράτος θα έκανε τα παιδιά. Ωραία, τι γίνεται σήμερα! Πέσανε οι μάσκες! Περίμενε λίγο. Αυτοί είναι που μιλάνε για ρατσισμό. Αυτός και αυτός, αυτοί οι δύο, 164 και ο Μασλάμας, μιλάνε για ρατσισμό και στοχοποιούν τους πολίτεκνους αυτή τη στιγμή. Όλοι οι πολίτεκνοι, όλοι οι πολίτεκνοι, να βλέπετε αυτή την πολιτική.
τον Τσίριζα. Τρεις μας ακούνε. Ωραία, και οι τρεις να βλέπετε. Δεν μας ακούνε τρεις, ενημερώνω. Ποιος χαζός κάνει παιδιά τώρα μέσα στην κρίση, ρίση, τόσα παιδιά. Ποιος χαζός. Ναι. Ακούστε αυτό τον άνθρωπο, ναι, αυτό τον με άνθρωπο, τους ανοιχτούς ορίζοντες. Που σας το παίζει κινηματογραφόφιλος, θεατρόφιλος, πολιτισμός. Που το παίζει αριστερός. Που το παίζει άνθρωπος με ανοιχτή. Γιατί εγώ δεν κάνω. Γιατί δεν μπορείς. Για να μην βάλει λεφτά το. Γιατί δεν μπορείς. Σπερματάρα σε πληροφορώ. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Σπερματάρα λες. Βλέπουμε ότι το μόνο που το χρησιμοποιείς είναι για να το σκουπίσεις με χαρτοπετσέτες. Άρα μη λες. Ο ένας το λέει χαντούμι, ο άλλος λέει έχω σπερματάρα. Είπα εγώ χαντούμι. Είπα εγώ τη λέξη χαντούμι. Άσε τα υπονοούμενα, εσείς. Εσείς τα υπονοούμενα. Φίλε 164, πραγματικά εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις πολλά παιδάκια γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό. Και ας μην παίρνω εγώ επιδόματα. Άσε να τα παίρνεις εσύ τα επιδόματα. Να μου σαλιώνει, να κάνει με το να ξερνάει πάνω στα προγράμματα. Μάριε, το ξέρουμε ότι είσαι παρτάκιας. Το ξέρουμε ότι είσαι παρτάκιας και ότι σε ενδιαφέρουν μόνο τα πράγματά σου. Σε ενημερώνω λοιπόν στα 73 σου που είσαι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα από τα πράγματα τα οποία αγαπάς. Υπάρχουν τα πιο σημαντικά όντα. Είναι τα κοιμήλια ζωής που έχω. Έτσι, μπράβο. Βιβλία, δίσκη, μπράβο, CD, Μάριο, ναι, και εφημερίδες, προγράμματα από την Αγγλία. Ναι, τα γκουένι σπορτίβο, βέβαια, τα σούπερ τίμου. Να δω εγώ πιτσιρικά, ναι, να μου κατουράει πάνω στο Chelsea Άρης. Τρελός θα είσαι, ρε. Να του πάρω κανένα κεφάλι για πλάκα. Μπαλκόνι, δρόμο. Στο Chelsea Άρης πάνω να του πάρω κανένα κεφάλι για πλάκα. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Να γίνω η Ρόδης. Ναι. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Ναι. Εσείς μπορείτε να είστε άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπάτε τα παιδιά. Yeah. Εγώ προτιμώ χίλιες φορές τα παιδιά από τα αντικείμενα. Τα αγαπώ, αρκεί να μην με ζαλίζει. Δεν βλέπω να τα αγαπάς. Να μην κάνω το παιδί. Όχι μόνο τα αγαπάς, είσαι ένας Σκρούτζ χωρίς λεφτά. Α, το ξέρεις ότι είναι. Σκρούτζ χωρίς λεφτά. Ω, καλό αυτό, ρε φίλε. Αυτό μου άρεσε. Αυτό μου άρεσε, ωραία, το υιοθετήσω. Και ο 164 είναι ένας Σκρούτζ με λεφτά. Που σύντομα και αυτός δεν θα έχει λεφτά. Ναι, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα τα πάρει μόνο από σένα. Από αυτόν, ναι. Εντάξει, ωραία. Φυσικά, αφού ωραία. Κοινωνική πρόνοια μηδέν, εννοείται. Ναι. Αυτός πηγαίνει κούτρα στα δερμάτινα της Τούμπας. Για να γράφει αυτά που γράφει. Δεν μου λες, έτσι είναι αυτή η επιδότηση που παίρνεις. Σου δίνουν κούτρα εισιτήρια για τα VIP για να γράψεις αυτά στα ραδιοφωνά. Με διαφορετικά τριψήφια, τετραψήφια. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, δίνει στο Λίμπερο πολλά λεφτά. Οπότε το ανερό. Ναι, καλά, το ανερό, είσαι καλό παιδί. Έχει δώσει. Αλλά, το πεντάμινο, αν έχει λείψει μια μέρα. Όχι, είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Εντάξει, βοηθάει, κάνει χαβαλέ, βοηθάει το Λίμπερο τη καρδιά μα, αλλά είναι λάθος για τα παιδιά. Το παιδί είναι λάθος για τα παιδιά. Έχω δύο παιδιά και δεν έχω στηριχτεί στο επίδομα. Μπράβο, παουτσάκι εσύ. Προφανώς 164, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, γιατί είχα τρία παιδιά όταν ήταν πέντε και δεν είχα τέσσερα. Ένα και το αυτό με και την ομάδα. Και όταν έκανα τέσσερα, μας το έκοψε. Εμένα είδε ο τσίπρας και το έκοψε. Είσαι ένα και το αυτό με την ομάδα η οποία δεν στηρίζεται σε καμία κυβέρνηση. Μπράβο, αγόρι μου. Καλά, τώρα αυτό εντάξει. Αυτό δεν το πίστεψες ούτε εσύ. Αυτό πιστεύω. Ούτε εσύ. Ο υπολογιστής κουνήθηκε ο υπολογιστής. 11 η ώρα έρχεται η Αναστασία. Φούρκωσε τώρα. Ετοιμάζεται για τη μαύρη τρύπα. Περίμενε. Περίμενε. Ούτε και υπολογιστή κουνήθηκε, Παπαδόπουλο. Ναι, 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 ναι. Να τα χαίρεσαι να κάνει και άλλα αφού παιδάκια. Από κάτω με τα πόδια. Να κάνει και άλλα παιδάκια. Έτσι κι αλλιώ, φίλε μου. Σαν κατσαρίδε ανάποδε. Αυτή είναι η ουσία τη ζωή. Τα παιδιά. Ναι, όντως, τα παιδιά. Όχι, παιδιά. Απλά χίλια μπράβο στον Νικ Χόρμπι, τον Άγγλο συγγραφέα που ξεκινάει το High Fidelity και λέει. Όχι, το High Fidelity είναι το About a Boy. Το About a Boy, νομίζω. About a Boy. Το High Fidelity. Το High Fidelity. Θέλω να γνωρίσω τον Μαλάκ που είπε ότι τα παιδιά είναι ευτυχία. Πάω λέει σε σπίτια φίλων μου και βλέπω μαρμελάδες πάνω σε δίσκους, ξερατά πάνω σε CD, πεταμένα βιβλία μέσα στη χέστρα και πάει λέγοντας. Ευτυχία. Αυτά ακριβώς λένε και οι φασίστες. Wow. Αυτά ακριβώς, αρχιφασισταριό. Και εσύ και αυτός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από το να απαξιώνεις τον γονέα και τα παιδιά. Όχι. Είναι οι μεγαλύτεροι στη μεγαλύτεροι φασίστες. Λέμε για γιατί λέμε για γιατί γεγονότα. Είστε φασίστες, αν εσύ γιατί πιστεύει. Είστε ρατσιστές, ναι. Γιατί το μόνο που σας νοιάζει είναι η πάρτι σας. Δεν λέμε ψέματα. Όπως ακριβώς είναι αυτό που και λέει. Ο είναι φασίστας ο Ασλαμάς. Θεωρεί αφήγη. Ότι είναι ο καλύτερος αφήγη ο φασίστας. Αν πήγει από το στόμα του και μόνο, ο μόνος πάει του. Να σκουπίσει, θα πάει πάνω στο δίσκο. Είστε οι μεγαλύτεροι φασίστες. Πετάς κάθε μέρα 30 βλακίες στον αέρα και επηρεάζει τόσο κόσμο. Φασίστα, φασίστα. Που θα πει για τα παιδιά. Τι έπαιγω, και, εσύ παιδιά, και ο άλλος ο αγγλοφασίστας. Κάντε παιδιά, ρε παιδιά. Δεν είπα τίποτα. Τι είπα, μην κάνετε παιδιά. Επειδή δεν μπορείς εσύ. Αφήστε μας την ησυχία. Επειδή δεν μπορείς εσύ να κάνεις παιδιά,
Ορμάσε όλα τα παιδάκια. Δεύτερη φορά σε λέει χαντούμι. Ξεφτυλισμένε. Στη Ήρο χαντούμι, πες τα αυτά. Μηνύσιμα είναι αυτά, ξέρεις. Όχι, δεν είναι. Μηνύσιμα είναι. Κάνε μου μήνυση λοιπόν. Πάνε μου μήνυση να πάμε να κάνουμε το τεστ να δούμε ποιος λέει την αλήθεια. Να δούμε αν εγώ έχω δίκιο ή αν εσύ έχεις δίκιο. Στο δικαστήριο όμως θα τη φέρει την εξέταση. Περίμενε λίγο. Αν τη φέρει και δικαιωθεί όμως. Όνειρο ζωή να δω να κάνει κούνια στο βαθύλακο. Εγώ μόνο, άκου λίγο. Μόνο το γεγονός ότι θα τη δώσει για να εξεταστεί, αξίζει τον κόπο, φίλε. Και στο κάτω-κάτω, γρόλιο έχουμε. Δεν μασάμε τίποτα. Γρόλιο. Εγώ θα έχω τον Χρήστο και αυτό θα έχει τον Άγγελο. Να λάθος κάνεις. Εγώ τον Χρήστο. Όχι, εγώ τον Χρήστο. Ο δικός μου είναι ο Χρήστο. Όχι, δικός μου είναι ο Χρήστο. Καμία σχέση με Άγγελο. Θα χάσει πριν γίνει το δικαστήριο. Ωραία! Ναι. Εγώ θα πάρω τότε Γιώργο Γιαννόπουλο. Χρήσανδε. Χρήσανδε. Αυτό θα χάσει πριν γίνει το δικαστήριο. Ξέρεις γιατί? Δεν θα έχει να πληρώσει. Όχι. Τι. Θα αργήσει να πάει. Συγχαρητήρια σε Θεόφιλο Πατέλη που εκλέχτηκε. Τον δικηγόρο τον Ηρακλειδέα. Με ποιον εκλέχτηκε? Νομίζω με Ορφανό. Συγχαρητήρια δίνει στον Ορφανό. Μπράβο, τον Κούδα τον πέρασε στους ψήφους. Χίλια μπράβο στην. Πώς το ξέρεις ότι εκλέχτηκε? Χίλια μπράβο στην Νέλη. Πώς το ξέρεις ότι εκλέχτηκε? Σήμερα το άκουσα. Από πού το άκουσες? Εδώ δεν ξέρουμε αν είναι δεύτερος ή τρίτος. Πανέ τη δεξιά. Ξέρεις τους ψήφους? Οι σταυροί βγήκανε ρε σίκα. Είσαι σίγουρος? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ο Θεόφιλος είναι, ναι. Είσαι σίγουρος? Χίλια μπράβο στην Νέλη Δέσποινα Ιδονά. Δεν βγήκαν, το ξέρω ρε. Άστο να λέει ό,τι να είναι λέει. Ό,τι να είναι, λέει, ως συνήθως παραπληροφορεί τον κόσμο. Χίλια μπράβο στην Νέλη Δέσποινα Αηδονά. Από μένα. Καλά ρε Παπαδόπουλα, πώς κάνεις έτσι για το Βαρέλα? Δεν είναι και μαυράει. Εγώ το μαυράει όμως, την επόμενη μέρα που έφυγε, δεν τον απαξίωσα. Όχι, ρε, δεν κάνω τις κολοτούμπες όπως κάνετε ανάλογα με το αν είναι εδώ ή δεν είναι. Αυτό έχει δίκιο, ναι. Εγώ είπα ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής που δεν μπόρεσε να προσαρμόσει τα δεδομένα του ελληνικού. Δεν έλεγα τη Δευτέρα ότι είναι μαύρη τρύπα και την Τρίτη ο μαύρος επιβίτορας. Ή ο άλλος πίστηκε. Άμα χαλάσει τίποτα την ώρα των υπογραφών ξαναγίνει μαύρη τρύπα. Πίστηκε ο Μαλτίνη της Αγία Βαρβάρας και μένει στον ΠΑΟΚ. Απλά τα πράγματα. Όποιος? Ο Μαλτίνη. Αυτό είναι μηνύσιμο πραγματικά. Όχι άλλο, ο Τσέζα. Θεωρώ ότι με αυτό που κάνατε με το Βαρέλα, ναι, με τον παίκτη δηλαδή, ο οποίος κάθε μέρα επί ένα χρόνο σας κοροϊδεύε, ναι, έφυγε και μόλις έφαγε την πατάτα, μόλις έφαγε την πατάτα της Σαουδική Αραβία που του είπανε, ναι, τι του είπανε, έφυγες. Ναι, ναι, τι του είπανε. Α, τώρα δεν σου δίνουμε αυτά που σου είχαμε πει. Σώπαρ, έτσι, αλλάξανε τα πράγματα, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Ναι, δεν πειράζει. Πρόσεξε. Και γύρισε και εσύ, τον δέχτηκες με ανοιχτές αγκάλες. Τα μάζεψα τα πράγματα. Αυτός λοιπόν ο παίκτης που όλο το χρόνο έπαιζε για να εξασφαλίσει το καλύτερο συμβόλαιο της ζωής του. Και το εξασφάλισε. Γιο-γιο θα τον κάνει ο Γιουνές του χρόνου. Ο αναπληρωματικός μου φορ, δεν λέω τον βασικό. Γιατί ο βασικός μου φορ ούτε θα τον βλέπει. Θα έχει βγει αλλαγή μετά το τρίμπαλο που θα τρώσει το Βικελίδης. Τρίμπαλο, κάτσε λίγο. Αν κερδίσει πέναλτι, θα αποφασίσει ο Λουτσέσκου να το εκτελέσει. Πέναλτι, έχει βάρθα, μου το δώσουν τώρα. Ναι. Ναι. Αλλά ο Λουτσέσκου θα αποφασίσει αυτό αν το χτυπήσει ή όχι. Ποιο? Ο Λουτσέσκου. Δεν το βαρέσει. Έχω Σούντγκρεν πριν για τα πέναλτι. Τα βάζει όλα. Ο Σουηδός. Αυτό ήταν με τις σκήνες, ρε. Ο Χόλκερσον, λέει. Ο Νίλς Χόλκερσον. Και κάτι στο Φερνάντο Βαρέλα. Ναι, Φερνάντο Βαρέλα. Άλλαξε. Για μήνα Βαρέλα. Άλλαξε Βαρέλα. Είναι change my mind, όχι chance. Διόρθωσε το λιγάκι. Ναι, τώρα τον έκανε. Το είδα το κείμενο. Τώρα ντράπηκε. Ντράπηκε τώρα. Κάντο ο Φερνάντο. Όχι chance. Άκουσε τον Μάριο. Μπράβο στα παιδιά του. Μπράβο στα παιδιά του. Το κλάμα των παιδιών μου με έκανε να μείνω. Δηλαδή, όχι το χρήμα του Ιβάν, όχι. Το κλάμα των παιδιών. Αφαίρε το άνθρωπο. Ξέρω κάτι, ρε φίλε. Από χθες το απόγευμα βλέπω 30 τμήματα που έχουν ενσωματωθούν. Αύριο. Τι σου είπα χθες? Χρήσατε, το έκανα. Αύριο και αν βγούνε τα σίγουρα. Τώρα το 10 το πρωί. Υπάρχουν 10, έχουν 40 τμήματα. Δηλαδή, εμείς να κάτσουμε τώρα να τα μετρήσουμε. Ναι, υπάρχει λέει πρόβλημα. Υπάρχει τι πρόβλημα υπάρχει. Πρώτα απ' όλα έχει πρόβλημα την εφορευτική, φίλε. Ο ένας στους 10 πήγαινε. Α. Ρε εσείς, χίλια μπράβο σε όλους εσάς. Δεν έχει σχέση αυτό, ρε. Χίλια μπράβο σε όλους εσάς που ψηφίσατε Κούδα. Μπράβο. Και τον βγάλατε πρώτο στο συνδυασμό του. Μπράβο. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω, τι να πω ρε παιδιά, ειλικρινά. Τι να ειλικρινά, τι να πω.
Τι να πω. Εντάξει, φίλε, όλοι οι παοξίδες. Και ήταν μέσα άνθρωποι. Τι να πει καλή για το πιπί της Σαλήνης. Όλοι οι παοξίδες, το 14% της πόλης δηλαδή, ψηφίσανε Κούδα. Α, όχι, συγγνώμη. Από το 14% το 10% της πόλης. Και το 4% ήταν και κάποιοι άλλοι. Τώρα τι μας έκανε. Ψηφίσανε Κούδα. Είδα πολύ ωραίο κείμενο για το Μαρινάκι, φίλε. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές. Το διάβασε. Εξαιρετικό κείμενο. 6 στους 10 λέει στο Μόραλι. Δεν ψηφίσανε Μαρινάκι. 6 στους 10 ψηφοφόρους του Μόραλι δεν ψηφίσανε Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης είχε 13.500 ψήφους και ο δεύτερος είχε 2. Αλλά δεν το ψήφισαν 6 στους 10. Άρα είναι θεσσαλονικό κείμενο. Όχι, είναι πώς. Είναι θεσσαλονικό κείμενο. Και η τέτοια. Και η επικοινωνία. Και το πώς μπορείς να δημιουργήσεις θέμα. Μα θες να γράψεις κάτι, ρε φίλε. Ναι. Πώς μπορείς ένα αποτέλεσμα όντως να το βάλεις όπως γουστάρεις εσύ. Ναι. Το ψήφισαν 13.500. Ναι. Ήταν πρώτος σε ψήφους. Ναι. Ο δεύτερος στη σειρά είχε 2.000. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά 6 στους 10 δεν το ψήφισαν. Το κείμενο είναι Παπαδόπουλος. Ποιος το γράψε. Χριστό, άμα την επιστροφή μας. Να γράψει το στοιχείο κείμενο. Ναι. Που είναι αγαπητό το πολύ, πολύ να γράψει τη μαύρη τρύπα. Μπορείς να πάει να βρεις εσύ το κείμενο με την Αναστασία. Σε απαξίωσε. Μην ψάχνω, μην ψάχνω. Χριστό, άμα την επιστροφή μας θα μπεις με κομμάτι από αυτόν που θριάβευσε ως σύμβουλος με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Κατάλαβες, έτσι. Το κατάλαβες. Με τον Γιάννη τον Αποστολίδη ή Ατρίδη, Αποστολίδη νομίζω. Αποστολίδης, ο Γιάννης. Θα μπεις με Γιάννη Αποστολίδη. Εδώ ρε φίλε, στη Χαλκιδόνα μας έχουν ότι ο Αναγνωστόπουλος έχει βγει δημαρχός από την πρώτη Κυριακή. Α, ναι. Και ο άνθρωπος δεν έχει βγει. Ναι. Γιατί εδώ έχει 42 από τα 67, γιατί τα βάζουν κανονικά. Ναι. Τι ναι. Γιατί δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί. Τι να σε πω, ρε φιλαράκο. Και να πω στον πρόεδρο, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι πρέπει να έχει στο επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας την Σταρ. Ναι. Από το Open. Ναι. Βγαίνει άνετα. Σίγουρα. Άνετα. Και πρωθυπουργός. Ναι. Παρακαλώ. Όσοι που λένε μου δεν πειράζει, αφού σε έκανε ο Ασλαμάς χειραψία, σε είπε καλή επιτυχία. Άντε Γιάννα ρε Φλωρινιώτη, ανέλαβε το τμήμα πολιτισμού στην πόλη. Άιντε πεκτούρα, να δούμε λίγο χαΐρι. Φέρε κανένα συγκρότημα καλό, φέρε κανένα να γίνει ρημαδιό. Σε παρακαλώ πολύ. Γιάννης Αποστολίδης, άκα Φλωρινιώτης, σάρωσε. Σάρωσε με το συνδυασμό του Παναγιώτη του Ψωμιάδη. Ρωτάει ο θαλαμοφύλακας. Δεν ξέρω. Ρωτάει ο θαλαμοφύλακας. Χρύσανθε, η σεξουαλική σου ζωή εξαρτάται από την εφημερίδα της κυβερνήσεως και τα ΦΕΚ. Λοιπόν παιδιά, για να μην το παλεύετε, πραγματικά για να μην το παλεύετε, γαλάζιο και μπορντό, ναι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία και μόνο ένας τουρκικός σύλλογος με τον οποίο έχω φάει κόλλημα τώρα από σήμερα το πρωί και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μιλάμε, είναι ο τέταρτος πιο γνωστός τουρκικός σύλλογος. Η Τραμπζοσπόρ είναι η πιο τέταρτος, ρε Μάρη. Ο τέταρτος είναι γνωστός. Μπεσίκτας, Γαλατά, Φενέρ. Ναι. Άλλος ρε, με γαλάζιο μπορντό, ρε. Όχι η Τραμπζοσπόρ, θα τρελαθούμε τώρα. Ρε παιδιά, πείτε μας τον τουρκικό σύλλογο που φοράει γαλάζιο μπορντό. Δεν υπάρχει αυτό χθες στην Άστον Βίλα. Αυτά που φορούσαν οι οπαδοί στο Γουέμπλεϊ, καλά και τη Ντέρμπι Κάουντι, αλλά ειδικά της Βίλα δεν υπάρχει. Πρέπει να έχει με διαφορά το καλύτερο τμήμα ρέτρο στην μπουτίκ της. Είδα φανέλες από 25 σεζόν. Τις έβλεπα και θυμόμουν ποδοσφαιριστάς. Δεν υπάρχει. Τι λοιπόν, τρώει ο άλλος το δεύτερο γκολ της Αστον Βίλα. Ο Ρους. Γράφεται R-O-O-S, ο Ολλανδός, ο goalkeeper, ναι. Πώς λέγεται, στο μικρό μωρέ, τον έχω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, όπως το λένε, εντάξει, άστο. Τώρα με έχεις βάλει εσύ, τρελαίνομαι έτσι. Ο Ρους. Τον είχα εδώ πέρα. Έλα. Της ιστορίας. Τι βλέπω, μωρέ. 4-28, διάβασε. Λοιπόν, λέμε το διαγωνισμό και διαβάζουμε και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Κέλι Ρους, έχει το καλό. Κέλι Ρους, Ολλανδός. Ωραία. Λοιπόν, τρελή γκάφα πραγματικά. Ο 428. Όχι, με τη σειρά. Ο πρώτος. Περίμενε. Ο 974 λέει. Ο Τσάλτ που κατηγορεί για κολοτούμπες έκανε ο ίδιος κολοτούμπες για λίγα ψωρομηνύματα για το καλό παιδί των 164. Έχει δίκιο. Σωστό. Έχει σωστός. Δίκιο. Είσαι ωραίος 974. Απλά ο Τσάλτ έκανε κολοτούμπα γιατί σέβεται το ακροατήριό του ακόμα και αν αυτό δεν τον σέβεται. Έτσι. Πάμε τώρα στον 007, λατρεμένο Παοκτσάκι. Καλημέρα. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, άκουσα αυτή την αισθησιακά βραχνή φωνή. Το βραχνή το αρνείται και η ίδια, τέλος πάντων, συνεχίζω. Κερνάω παγωτάκι στο Ελενάκι, στο γνωστό ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς μας. Μάριε, τώρα! Της το είπα και την πιέζει και η Μαριλής για να βγει μαζί σου.
Και συνεχίζει ο 007. Για την περιγραφή που έκανε για την Ελένη Μπούντου. Έτσι όπως τα είπες, τη φαντάζομαι ως άλλη Λίτα Φόρντ. Πρέπει να περνάει δύο κεφάλια Λίτα Φόρντ. Θέλω εκπομπή τρίωρη, εσύ και η Μπούντου. Η μόνιμη εποδός του, Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Πάμε στον 428 και μετά στη γραμμή που περιμένει. Ναι. Εγώ ρε Χρύσανθε, λέει ο 428, που είμαι πολύτεκνος και δεν έχω και ούτε πρόκειται ποτέ να ψηφίσω τέτοιους τυχοδιώκτες που κυβερνάν όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να σου κόψουν τα επιδόματα. Α, εγώ λέει, θέλω να σου κόψουν τα επιδόματα, ρωτάει ο άνθρωπος. Δεν λέει θέλω να σου κόψουν. Μα δεν έχει, πρώτο μήνυμα έστειλε, από πού και σου πω. Προφανώς αυτό ρωτάει ο άνθρωπος. Θέλω να σου κόψω, δεν ρωτάει. Πού νομίζω... το είδες το ρωτήματικό. Έρχεται κομμένο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, εγώ παρόλα αυτά, αυτά, φίλε μου, δεν είναι να μου τα κόψουν σε μένα ή οποιονδήποτε άλλον. Όχι, δεν ρωτάει. Πού το είδες, το ερωτηματικό, πού το βλέπεις. Το μήνυμα του κόβεται εκεί. Ναι. Αλλά προφανώς εγώ λέει ο άνθρωπος που δεν έχω ψηφίσει ποτέ και θέλω να σου κόψουν τα επιδόματα. Γιατί πού το βλέπεις το ερωτηματικό. Από την ροή του λόγου, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, γιατί δεν υπάρχει καμιά ροή. Τέλος πάντων. Και ρώτησε θέλω να σου κόψω τα επιδόματα. Ρώτησε ο θαλαμοφύλακας. Και σου λέω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει. Μήνυμα να στείλει εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Άντε. Δεν σου είπα τραμπζοσπόρ. Η τραμπζοσπόρ είναι. Το είπα. Καλά δεν το είπα από το πρώτο λεπτό. Παιδιά, νόμιζα ότι υπάρχει μία άλλη. Αφού είσαι καθυστερημένος, δε φίλε. Αφού δεν ξέρεις, άσχετος. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα φορούσε τέτοια χρώματα, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρος. Πάνε. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Κόμμα θα λένε. Και κόμμα αν θέλετε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Τάσος, ο Τάσος, λίγο πιο δυνατά, είναι. Τάσο, λίγο πιο δυνατά παλικά. Η Τραμζοσπόρ είναι η ομάδα σίγουρα. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, βασικά θα άκουγα χθες την εκπομπή και προτίμησα να μην πάρω χθες τηλέφωνο, να σκεφτώ λίγο αυτά που άκουγα και να κάνουμε ένα διάλογο. Μάρη, χθες έλεγες ότι βγήκε η Νέα Δημοκρατία που εκφράζει το συντηρητισμό και τα διάφορα αυτά. Δεν θυμάμαι να το είπα αυτό, αλλά το λέω τώρα, ναι, γιατί τι εκφράζει. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ποιος Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αποδοκιμάστηκε βασικά η δεξιά πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε δεξιά πολιτική, με θρίαβο της δεξιάς. Όχι, είπες η δεξιά πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το θυμάμαι. Όχι. Απλά έτσι πως το ανέφερες, ήταν ότι οι μεν εκφράζουν το συντηρητισμό και οι άλλοι την πρόοδο. Και ρωτάω εγώ εσένα να μου πεις. Αν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη που έχει, που το 60% είναι παλαιά στελέχη ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας, εκφράζει την πρόεδρο και το καινούριο. Όχι. Αλλά σε κάποια πράγματα, ναι. Άρα σου λέει ο Μάριος, ότι μη ψηφίσεις, άκουσε με το μισό. Σου λέει μη ψηφίσεις αυτόν που είναι δεξιός και λέει ότι είμαι δεξιός. Ψήφισε αυτόν που είναι αριστερός και ασκεί την πολιτική του δεξιού. Τέλος πάντων, δίνει πέντε φραγκάκια στους ανήμπορους. Επειδή έχω τέτοιους. Τα άκοψε. Ένα λεπτάκι. Όλα τα άκοψε. Στις ευρωεκλογές εκφράζει την πρόοδο. Όταν το κόμμα δίνει γραμμή και βγαίνει η κουντουρά δεύτερη σε βέβαια, ρε φίλε. Η κουντουρά, η ακροδεξιά. Από μικρή με την Νέα Δημοκρατία. Στο Νέα Μελάς ήταν η κουντουρά. Αυτή είναι η πρόοδος και το καινούριο που θέλει να φέρει και υποστηρίζουν. Όχι, μαζί σου. Και το πλήρωσε αυτό. Μαζί σου, ναι. Το πλήρωσε, ρε φίλε. Δεύτερη σε ψήφο βγήκε. Η κομματική γραμμή. Κουντουρά και κόκκαλη βγήκε. Τι πλήρωσε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τον Παναγιώτη και να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Χθες ένα σημείο ο Παναγιώτης λέει στο Χρύσανθο, άσε καημενούλη που ήμασταν έτοιμοι εμείς να βγούμε από το ευρώ. Περί δημοψηφίσματος που έκανε το όχι ναι. Σωστά. Ναι. Θυμάμαι. Ναι, είπε να πάμε στην Ελλάδα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση στον Παναγιώτη. Το θέμα, η απάντηση στο δημοψήφισμα είναι αν ήμασταν έτοιμοι ή ο κύριος Τσίπρας έθεσε ένα δημοψήφισμα στο οποίο φάνηκε πρώτον ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει, απλά λαϊκίσε στο τερμάτισε το λαϊκισμό να δείξει ότι εγώ ακούω την επιμηγορία του λαού, αλλά το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το σεβαστώ. Ποια είναι η απάντηση στο δημοψήφισμα, ότι έκανε ένα δημοψήφισμα απλά και μόνο για να το κάνει χωρίς να μπορεί να το υποστηρίξει και να διχάσει τον κόσμο. Ή ότι εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Γιατί εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη, δεν ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ. Ωραία. Ποιος φέρει ευθύνη. Ωραία, σου κάνω εγώ την ερώτηση. Εσύ αν ήσουν ο Τσίπρας, τι θα έκανες.
Στη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Όταν ξέρω ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω, δεν διχάζω τον κόσμο και δεν το στέλνω ή τουλάχιστον δεν το χρησιμοποιώ ώστε να λέω. Αυτός έκανε κάτι, έκανε ένα δημοψήφισμα. Εγώ ακούω την ετοιμιγωρία του λαού. Εφάρμοσε άλλο αποτέλεσμα. Έκανε όμως ένα δημοψήφισμα. Εσύ δεν λες τι θα έκανες, λες σίγουρα δεν θα έκανα αυτό. Δεν λες όμως τι θα έκανες. Κάτι πρέπει να κάνεις. Θα έκανα δημοψήφισμα και θα το εφάρμοσε. Είσαι στριμωγμένος από παντού, δεν έχει μείνει σεν στην Ελλάδα, έτσι. Τι θα έκανες. Τι θα κάνεις, ωραία, εάν έχεις στριμωχτεί, ναι. Έχεις δει, όταν κυβερνάς μια χώρα, ξέρεις τι γίνεται. Έχει αποτέλεσμα να πάω στο δημοψήφισμα. Προφανώς ήταν στριμωγμένος. Προφανώς είχαν άγνοια, γιατί εγώ το πιστεύω. Περίμενε λίγο. Go back. Παναγιώτη, ή τέλος πάντων, μπορεί να πίστευε ότι είναι διχειρίσμη κατάσταση. Είναι πιο επικίνδυνο να λες. Είναι πιο επικίνδυνο να λες ότι δεν ήξερε. Τι? Είναι πιο επικίνδυνο να λες ότι δεν ήξερε. Μπορεί να μην ήξερε ότι θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ δεν έχω δικαιολογήσει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πάρει ένα σχόλιο και να παρουσιαστούν. Ότι είναι όμως με την πλάτη στον τοίχο, ρε παιδιά, είναι δεδομένο, έτσι. Εσύ τι θα έκανες, πες μου λίγο. Τι να έκανα, δεν θα έκανα δημοψήφισμα σίγουρα. Δεν λες όμως τι θα έκανε. Θα αποφάσισε. Δεν θα έκανε δημοψήφισμα. Άρα θα έλεγε μένουμε στο ευρώ. Περίμενε. Γιατί η Μακεδονία δεν έκανε δημοψήφισμα. Παίρνουμε τα μέτρα, αυτό θα έλεγε. Γιατί η Μακεδονία δεν έκανε δημοψήφισμα. Δεν ξέρω. Δεν είναι απάντηση. Άρα σίγουρα υπάρχουν και από εκεί πιέσεις, ρε παιδιά. Ήμασταν έτοιμοι. Αν δεν ήμασταν έτοιμοι όπως το λες και εσύ και συμφωνώ, να μην πήγαινε, ρε φίλε. Είσαι πρωθυπουργός και με πας και διχάρεις τον κόσμο και δεν μπορείς να το υποστηρίξεις και το αποτέλεσμα. Το πλήρωσε προχθές. Το πλήρωσε προχθές. Anyway, να αφήσω να μιλήσουμε και για το επόμενο. Έγινε Τάσο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Επόμενο. Καλημέρα. Δεν έπεσε μάλλον ο φίλος, δεν περίμενε. Μπορεί να καλείτε, παιδιά. Τελικά, παιδιά, βγήκε ο Ζέρβας ή ο Ορφανός. 23-10. Μπορεί να πάμε μέχρι την άλλη Κυριακή. Μέχρι την άλλη Κυριακή, μην ξέρουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι ταχιάος. Είμαι ταχιάος. Για ποιον θα πω τώρα εγώ την αντίπαλος. 23-10. 2-87-8-8-8. Κόλπο, κατά ταχιάου, φίλε. Κόλπο. Να μην ξέρει με ποιον θα αντιπαρατεθεί. Ναι, πάμε τώρα στη γραμμή. Πάμε τώρα στη γραμμή. Καλημέρα. Κόρπο τα χιάουλη. Καλή σας ημέρα. Καλώς το. Παύλο, Παύλος. Παύλος, πλαστικομοντελιστής. Ορίστε ρε φίλε, ο 428 λέει αυτό που λέω και εγώ. Ωραία, να ακούσουμε τον Παύλο λίγο. Επειδή προφανώς δεκομένου είπα, θέλω να σου κοπούν τα επιδόματα. Περίμενε ρε φίλε, να τελειώσουμε. Κάτσε να διορθώσει ο Χρήστος. Να σου κοπούν τα επιδόματα. Είχα δίκιο εγώ λοιπόν, Μάριο, όπως πάντα δηλαδή. Και εσένα και όλους που κάνουν τέτοια πολιτική προπαγάνδα για κόμματα που μας έχουν εξοντώσει. Μπράβο ρε αδερφέ, μπράβο ρε παλίκαρε, μπράβο ρε πεκτούρα. Ναι, τι, δηλαδή συγγνώμη. Θα κοπούν μόνο από μένα, από όλους θα κοπούν. Ή να κοπούν μόνο σε μένα που κάνω πολιτική προπαγάνδα, ενώ εσύ που κάνεις σωστή πολιτική έχει προπαγάνδα. Έχει δύο παιδιά το παλικάρι. Τέσσερα είπε αυτός. 428 είπε. Πολύτεκνος είπε. Α, είμαι πολύτεκνος, συγγνώμη. Φίλε μου, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Φίλε και να τα χαίρεσαι και μακάρι να φτάσει σε σημείο να παίρνει δεκαπλάσια λεφτά από μένα από επιδόματα αναλογικά. Σου λέω λοιπόν το εξής. Από μέσα τι λέει. Όχι, αυτό λέω, πραγματικά το λέω. Δεν, όχι, δεν έχω. Δεν εξαρτά, εγώ δεν εξαρτώμαι, φίλε, από αυτό το επίδομα. Μπράβο, είναι ένα βοήθημα στην οικογένειά μου. Να ζήσω λίγο καλύτερα, να κάνω κάτι καλύτερο για την οικογένειά μου. Ναι. Δόξα τω Θεώ, δεν εξαρτώμαι. Τα πέντε από εδώ πέρα δεν σου φτάνουν. Ναι, πάμε. Τα δουλεύω, Μάρη, και κανονικά πρέπει να παίρνω 10. Λοιπόν, άκου λοιπόν να σου πω, φίλε μου, 428. Εσύ λοιπόν που διαφωνεί με την πολιτική αυτή προπαγάνδα, όταν κυβερνούν λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί προπαγανδιστέ, το αρνείσαι το επίδομα. Δεν κάνεις Α21 για να το πάρεις. Γιατί αν το αρνείσαι και δεν πας να τα πάρεις τα χρήματα από αυτούς, τότε σου αξίζουν πάρα πολλά μπράβο. Και είσαι πραγματικά πρότυπο. Είσαι ήρωας. Αν όμως ξεφωνίζεις αυτούς, αλλά τα παίρνεις, δεν έχεις δικαίωμα, αυτό μόνο, να ξεφωνίζεις και εμένα. Που επίσης παίρνω το επίδομα πολυτέκνου. Ούτε κάτω το τραπέζι μαύρα λεφτά, ούτε κλεμμένα λεφτά, ούτε τίποτα. Ήταν ο Περιφερειάρχης Χρήστος Τσαλτίδης. Όχι ακόμα. Περιφερειάρχης είναι ένας. Είναι ο Απόστολος της Τζικώστας. Ναι. Μόνο αυτός. 2,5 λεπτά περιμένει. 63% πήρε. Ωραία. Ναι. Πάμε στον Παύλο και μετά μήνυμα του. Το Αριανάκι. Πάμε στον Παύλο. Καλημέρα, Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Χρήσανθε, καλημέρα σας. Παύλο, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου. Χρήσανθε, κάνε στην άκρη, αναλαμβάνω. Κάνε στην άκρη να περάσω. Ο Παύλος λοιπόν, είναι, έχει παιδί. Δεν ξέρω ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, νομίζω έχει. Ο Χρήσανθος ξέρει αν έχω κόρη ή όχι. Έτσι. Α, έχεις μία κόρη, να σου ζήσει. Λοιπόν, πώς κάνουν 10 τα μοντελιστές, φίλε. Ναι. Είναι, συγγνώμη, Παύλο, 10 χρονών. 10, ναι. Να 10 τα χιλιάσει ευτυχισμένη την Καμαρώση και Νηφούλα. Μπράβο, παλικάρι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Μέσα την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, μου έχει καταστρέψει ένα LP βινιλίου. Τον Κραμς. Να τη χαίρεσαι. 1980. Μπαρά του Βόλου. Πέρα το ότι
Έσφιξα λίγο τα χείλη μου, ναι, επειδή γελούσε μέσα από την καρδιά της. Ναι. Γέλασα τόσο πολύ που ξέχασα τη μοναδικότητα αυτού του LP. Ναι. Σήμερα το κάνει αυτό γύρω στα 2.000 ευρώ. Μπράβο, τη χαίρεσε. Λοιπόν, σου έχει σπάσει κανένα Α7 κορσέρ του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Μοντέλα μου έχει σπάσει που έχουν διακρίσεις με χρυσές και πρωτιές. Δεν έχω πει κουβέντα, δεν έχω πει τίποτα, ούτε μέσα μου να ραγίσει, να δακρύσει κάτι. Ναι. Και το άφησε στην άκρη. Μάριε, αυτά που λέει ο Χρύσανθος, εστερνιστείτε τα, το παιδί είναι πάνω ακόμα και από εισιτήριο μοναδικό που έχεις από τη μία και μοναδική συναυλία που παρακολούθησες. Ναι. Αν το δεις το παιδί να το μασάει το απόκομα αυτό. Ναι, παλικάρι μου, εννοείται. Δεν εννοείται, θα σκεφτήσει καθόλου η καρδιά σου. Αλλά εμένα, ας πούμε, αν μου έσπαγε Phantom F4 του Βιετνάμ, μου έχει σπάσει ρε Μάριε, τι να κάνω. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το δικαιολογώ τον Μάριο και τον κάθε Μάριο για ένα πράγμα. Δεν έχει γίνει πατέρας. Ναι, να αρθείτε, παιδιά, σας το δεν πούμε. Δεν έχει γίνει πατέρας. Αν μου κατουρούσε εμένα τα σπορ του Βορρά μετά το ΠΑΟΚ Νάπολη. Και ειδικά ο άντρας το αντιλαμβάνεται, ξέρεις πότε, οι περισσότεροι. Την ώρα που θα το κρατήσει στα χέρια του. Εκείνη την ώρα το καταλαβαίνει. Την αλλαγή. Το λέω σε κάποιον που το παίζει μπρουτάλ. Το λέω σε κάποιον που το παίζει μπρουτάλ και είναι γενικότερα πολύ τραχής ως άνθρωπος. Λέγεται Σταύρος Κόλκας. Και του λέω, μόλις το κρατήσει το λεχούδι στην αγκαλιά σου, δεν ξαναβρεις Παναγία. Θα αντιληφθεί. Ναι, Μάρι. Ναι, Μάρι. Μπορεί να ξαναβρήσει για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Yeah. Θα τον δεις ότι θα αλλάξει. Για να δούμε. Ρεστή, θα δεις ότι μόλις γίνει πατέρας θα αλλάξει. Για να δούμε τον Μανώλιο Κόλκα. Χριστό, έχει κατεβάσει όλα τα στερεότυπα της ψυχολογίας του πατέρα. Θα παίζει κανένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Το μωρό θα έχει ανεβάσει 10 για πλάκα και ο άλλος έχει ξεχάσει το γήπεδο. Δεν θέλω να μεταφέρω τι είπε προχθές για την προετοιμασία. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν θέλω να το μεταφέρω. Σέβομαι, δεν το μεταφέρω. Για προετοιμασία ΠΑΟΚ, προετοιμασία! Εσύ, εμένα με ξέρετε. Το λέει άλλο, έγκυος δεν είναι η γυναίκα σου, λέει, θα είναι... Άρε, καλά, καλά, Μάριε, αλλάζουν όλα αυτά. Μιλάμε για προετοιμασία ΠΑΟΚ. Αλλάζουν, ξαλάζουν, εσύ πήρες όμως, σχεδόν έκλαιγες για το κράμπι. Προετοιμασία ΠΑΟΚ πάει. Για τους κράμπις έκλαιγες. Πρέπει μόλις πιάσεις το χέρι το λεχούδι που λέει και ο Χρύσανθος, ξεχνάς τα πάντα. Παλικάρι μου, σε λατρεύω. Να είσαι καλά, σε λατρεύω. Ο Κρίστοφερ από τη μακρινή σου ιδέα λέει. Αλλά τόσο φλωράκος μας. Έρχεται το καλοκαίρι, θα σε κάνει. Άντε να το δούμε. Για να αποκτήσεις πολλά παιδιά, χρειάζεται να είσαι αρκετά υπεύθυνο άτομο με αρχές και σοβαρός χαρακτήρας. Είσαι υπεύθυνος για τη ζωή, την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών σου. Ναι. Το δε κράτος, που είναι άφαντο, πρέπει να σου δίνει τις ανάλογες βοήθειες για αυτό το λειτουργήμα. Ναι. Εγώ που έχω 4 παιδιά και 2 εγγόνια, όταν τα απέκτησα όμως, δεν σκέφτηκα ποτέ κανένα επίδομα, γιατί το να έχεις παιδί είναι χαρά Θεού, αλλά το να έχει πολλά παιδιά, κάποιος είναι ευλογία. Παππούς είναι. Κρίστοφερ, να τώρα και παππούς. Και άλλη φορά το είπε το παιδί ο άνθρωπος. Το έχει πει και άλλη φορά. Ωραία, Κάσπου θα παίρνει κορώνες στην Σουηδία. Κρίστοφερ, να σου ζήσουν όλα, να τα καμαρώνεις. Μπράβο. Να είσαι καλά. Τα παοκτσάκια όλα. Και εσύ αράδιασες βέβαια όλα τα στερεότυπα. Τα γνωρίζουμε. Και φάνηκε από το ύφος σαν να είναι αιχμή προς εμένα και τον Παναγιώτη. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν μας πειράζει όμως. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτό που ετοίμασες. Α, πρώτα πάνε στα μηνύματα, Χρήστοφερ, να μην τα μαζεύονται. Ένα μήνυμα χρωστάμε νομίζω. Ένα μήνυμα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Επειδή προφανώς ήρθε. Λοιπόν, ο 428 λέει. Α, το διαβάσαμε αυτό, έτσι. Επειδή προφανώς ήρθε κομμένο, το διάβασε νομίζω. Ναι. Έτσι. Πάμε στο 164, νέο μήνυμα, το παοκτσάκι. Δεν είναι κακό να παίρνεις επίδομα. Το κακό είναι να παίρνουν κάποιοι 5.000 και άλλοι 100. Κυβερνησάρα δίκαιη. Ναι, συμφωνώ, ρε φίλε. 100%. Εγώ δεν παίρνω 5.000. Αλλά δεν γίνεται να παίρνουν τα ίδια αυτοί που έχουν 2 παιδιά με αυτούς που έχουν 4. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική. Αλλά δεν είναι δίκαιο, πρόσεξε φίλε μου, στον μέσο Έλληνα το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ να κόβεται. Αυτό εγώ έχω πει. Ας διαβάσει τώρα μάλιστα το μήνυμα το 441 που τον ενδιαφέρει. Αν έχω εισόδημα 50 χιλιάρικα, να μην έχω κοινωνικό τιμολόγιο. Όταν δεν έχω όμως τέτοιο εισόδημα, όχι εγώ, οποιοδήποτε. Δεν μπορείς να το αλλάζεις για να βάζεις δικά σου κριτήρια. Για μένα, όταν παίρνεις από 3 site, έχεις δικό σου site, είσαι σε ραδιόφωνο. Σου έχουν αφήσει συγγενείς σου. Μου έχουν αφήσει συγγενείς σου, δεν μου έχουν αφήσει Μάρι. Εσένα έχουν αφήσει συγγενείς σου και το παίζει κλαμπ. Το λαμπαουτάρι, το λαμπαουτάρι σου. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, έχεις δικό σου σπίτι στην Ελλάδα. Δικό σου δεύτερο σπίτι που για να αυτόνεις. Το άλλο δεν το σκάνει. Δικό σου σπίτι στην Ολλανδία. Χρήματα, χιλιάδες ευρώ κληρονομιές. Και στο Τριέστε. Και την ίδια στιγμή κλαίγεις όλη την ώρα ότι δεν έχεις. Ακριβώς για να μην και στηρίζω τους φτωχούς, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, μπράβο Μαριούλη. Δεν στηρίζεις φτωχούς.
Μπράβο. Όχι. Ναι, 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 όχι. Ναι, 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 όχι να στηρίζει στοχού. Στηρίζει το κόμμα το οποίο στηρίζει την πλουτοκρατία. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Εσύ βγες και πες ότι δεν είναι. Ήρθε ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει σαν χταπόβη την πλουτοκρατία. Τι δουλειά έχω εγώ. Ο Μητσοτάκης δεν θα χτυπήσει τίποτα. Τι δουλειά έχω εγώ ο Λαουτζίκος εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης δεν θα χτυπήσει τίποτα. Στα δύο κεφάλαια. Αλλά την πλουτοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ θα τη χτυπήσει η γνήσια αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η μοναδική γνήσια αριστερή. Σε παραδέχομαι. Ο Θουβού λέει, σαν σήμερα είναι ο τελικός του 1975 Leeds Bayern München. Άντε. Ένα σχόλιο. Και επίσης, χρόνια πολλά για χθες, τεράστια καψούρα Μουγκάζα που έκλεισε τα 52. Προσκυνώ Paul Gascoigne για απλά για το Leeds Bayern München. Η μεγαλύτερη σφαγή συλλόγου σε τελικό κυπέλου προτερών ομάδων ομάδος. Η εικόνα του Κάιζερ να τρέχει σαν γυναικούλα και να διαμαρτύρεται στον βοηθό και στον διαιτητή είναι πραγματικά ικτρή. Τεράστια σφαγή, μεγάλη αλητεία στο Παρίσι. Για μία ακόμη φορά μιλάω με αποδείξεις. Για μία ακόμη φορά μιλάω με ντοκουμέντα. Για μία ακόμη φορά μιλούν τα γεγονότα. Άντε. Ακούστε τι έλεγε χθες ο Παπαδόπουλας Κολοτούμπας και τι λέει σήμερα. Αυτά ευτυχώς γράφονται. Δοκουμέντα. Καταγράφονται. Χθες το πρωί. Χθες το πρωί. Μια πλάκα. Χθες το πρωί. Περίμενε. Περίμενε. Ναι. Ένα-ένα θα τα βρω όλα όσα έχεις πει και θα τα κάνω CD. Άντε, ωραία. Άλλο ένα CD υπάρχει από δημοσιογράφο. Ναι. Το δεύτερο θα είσαι εσύ. Άντε, ωραία. Για δώσε. Φταίει τώρα ο Βαρέλα ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Γιατί πού πάει, Τεχεράνη, πού πάει. Τι να πάει. Πού πάει, αγόρι μου γλυκό. Σου λέει. Πήρε τα λεφτά του, το καδρώνει. Ναι. 1,5 εκατομμύριο. Έγινε λάθος εκτίμηση για τον Κατσερίδη. Αυτό δεν σημαίνει το δεύτερο λάθος πληρώνεται με δεύτερο λάθος. Δεν θα σου δώσω ρε Βαλέλα 1,5 εκατομμύριο. Σκέψε λίγο και την οικογένειά σου. Πήγαινε τώρα στη Σαουδική Αραβία που η γκόμενα του Αλνού έχει φύγει, του Πρίγιοβιτς. Γύρισε πίσω. Ωραία. Έκατσε, άντεξε 9 μέρες. Δεν θα κάνω, είπε δεύτερο λάθος. Μπούρδες. Ακόμα εκείνο, αυτό σε έφυγε. Μπούρδες, δικαίωση. Ακίμη, τόσο της αρέσει. Ξενοδοχιάρες, λεφτά, ελευθερία, ελευθερία, ελευθερία. Καλά, τον πρίγιο στον αποθέωνες για, για δύο μέρες που ήταν εδώ, τον αποθέωνες. Τι Κολοτούμπας είσαι εσύ. Του καδρώνει. Ρε εσύ, πάρε λίγο τη δεκομετράνο, ρε. Νέο πρόγραμμα Κολοτούμπας. Έκλαιγε η μαύρη τρύπα της άμυνας του ΠΑΟΚ και θα τον κρατήσω, επειδή θέλει 1,5 εκατομμύριο, ντε και καλά. Και κάνω... Η μαύρη τρύπα! Άρα γύρισε η μαύρη τρύπα! Δεν διορθώνεται το λάθος με άλλο λάθος! Ξανά! Ξαναβάλτο! Πω! Τι τώρα Βαρέλα ο άνθρωπος! Ναι, ναι! Γιατί πού πάει, Τεχεράνη, πού πάει! Στείλτε να το προστάρω κιόλα! Στείλτε! Πήρε τα λεφτά του, το καδρώνει! 1,5 εκατομμύριο! Έγινε λάθος εκτίμηση για τον Κατσερίδη! Αυτό δεν σημαίνει το δεύτερο λάθος πληρώνεται με δεύτερο λάθος! Δεν θα σου δώσω ρε Βαρέλα 1,5 εκατομμύριο! Σκέψε λίγο και την οικογένειά σου! Πήγαινε τώρα στη Σαουδική Αραβία που η γκόμενα του Αλνού έχει φύγει, του Πρίγιοβιτς, γύρισε πίσω, έκατσε, άντεξε 9 μέρες και τελειώνει η ιστορία. Ποιο τα λέει? Μπούρδες είναι αυτές. Μπούρδες. Ακόμα εκείνο, αυτό έφυγε. Ναι. Και αυτή έγινε εκεί. Ακίμη, ναι. Τόσο τη αρέσει. Ξενοδοχιάρες. Ελευθερία, ελευθερία, ελευθερία. Καλά, τον πρίγιο τον αποθέωνες για, για δύο μέρες που ήταν εδώ, τον αποθέωνες. Τι Κολοτούμπας είσαι εσύ. Του καδρώνει. Ρε, εσύ, πάρε λίγο τη δεκομετράνο, ρε. Νέο πρόγραμμα Κολοτούμπας. Έκλεγε η μαύρη τρύπα της άμυνας του ΠΑΟΚ και θα τον κρατήσω. Επειδή θέλει να μην σε καταμείνει, δεν καλά. Μαύρη τρύπα η καλή. Πω. Αχ, τι γίνεται αυτό πάλι. Λοιπόν, πάμε. 992. Να το διαβάσουμε. Είσαι εξάδερφος του Τόμ Κρούζ. Να το διαβάσουμε. Ναι. Μπουλούκο, πες μας λίγο για ισπανόφωνο κολλητό του Νερουλά, μπρόεδρό σου. Φίλε, δεν είναι ισπανόφωνος, είναι Ισπανός. Α. Δεν, προφανώς δεν αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά, έχεις μείνει στα μάγουλα εσύ μόνο. Ναι. Τι να σου πω ρε φίλε, έγινε κάτι με τον Άρη, ε? Τι, πρόσεχε μην είναι κανένα δικό σου μέσα. Πρόσεχε, γιατί αυτή την πληροφόρηση έχω. Α, όλο πληροφόρηση. Ότι υπάρχει... Information. Υπάρχει και δικό σου μέσα. Λέρε. Πρόσεχε, μην κάνεις και εσύ Κολοτούμπα στα επόμενα 15 λεπτά. Όπως η CIA τώρα τον έχουν. Πρόσεχε, σχεδόν. Ποιος Ισπανός είναι μέσα. Πρόσεχε. Θα πέσεις μέσα στην τρύπα που άνοιξες. Πρόσεχε. Ωραία. Και τελευταίο μήνυμα πριν το break. Ο 441, δεν τον προσκυνώ, δεν είναι μόνο που με αποκαλεί έτσι, με προσφωνεί έτσι. Τζούμα του Βορρά, Μάριο. Μόνο εσύ θα με καταλάβεις. Θέλω γνώμη για αμοργό. Λέω να πάω τέλη Ιουλίου. Σόλο εννοείται. Πολύ απλά. Τα νησιά είναι τρία. Τα τρία α. Αμοργός, Αστυπάλαια, Ανάφη. Έχεις φύγει, θα τρελαθείς. Πανέμορφη, δεν σχολιάζω. Πανέμορφη, ατελείωτη ομορφιά η αμοργός. Και θα περάσει φανταστικά.
Αν μπορείς, ναι, εννοείται σόλο, ναι, με καμιά αγοροπαρέα ή μόνος. Ναι, κάτσε καλά, νησάρα δεν υπάρχει. Τα τρία αλφα είναι. Αμοργός, αστυπάλαια, ανάφη. Όλα τα άλλα για κλωτσιές. Αυτά. Και ένα ακόμη. Χρειάζεται κάτω λίγο. Διάλειμμα μετά. Μετά. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτυστα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, όπως κάνουμε στο μεγάλο αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Βαρέλα. Περισσότερα στο dialog.gr. Παιδιά, μπήκαμε στην τελευταία ανηφοριά προς τις 12. Μένουν 21 λεπτουδάκια. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις την μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο, το οποίο συνεχίζει να μαγεύει εκεί στα δυτικά, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Καταφθάνουν πολλά μηνυματάκια. Πάρα πολύ τίποτα για το Τσίρκο Μεντράνο. Μόνο ένα-δυο από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω παραπάνω. Βέβαια είναι και η 15η μέρα που δίνουμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές τις μέρες θα δίνουμε κάτι για θεατράκι. Να είστε σε ετοιμότητα για ωραία παράσταση. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Με Χρήστο και όσοι βαδίζουμε. Πραγματικά κάνει και σήμερα ο Χρήστος τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Τίτλος της σημερινής τρόικας γυρίζει. Μετά το μήνυμα το οποίο έστειλε η οικογένεια Φερνάντο Βαρέλα και ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Γυρίζει. Αυτό είναι το μήνυμα, ο έτσι. Ο τίτλος της σημερινής τρόικας είναι «Κάνοντας εκπομπή με τους κολοτούμπες». Ναι. Γιατί όχι, δεν... Ποστάραμε και στο Facebook την επική κολοτούμπα Παπαδόπουλα. Μπράβο, είναι συλλεκτική, είναι συλλεκτική. Πλέον θα βρω και τις υπόλοιπες που έχει κάνει. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Ρε τον Κούδα, δεύτερος σε ψήφους, όχι τρίτος που μας έλεγε ο Κυριούλης. Να βλέπει ο καημένος, ο χαμένος Ταχιάος, μια σημαία του ΠΑΟΚ κάθε μέρα στη μάπα του. Όλοι και όλοι μια αντιπολίτευση στην ίδια σας την πόλη. Λέει ο παδός του ΠΑΟΚ. Και ο 523 λέει, να δούμε πώς θα βγει. Ακόμη παιδιά μετράνε ψήφους, έτσι. Ακόμα, ναι. Δεν είναι σίγουρο ποιος θα βγει. Άρα λέει αυτός ο πανέξυπνος αποστολέας, ναι, του μηνύματος, ναι, ότι ο Γιώργος Κούδας θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω πρώτος βγήκε. Θα πηγαίνει. Ναι. Όπως ήταν και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ επί 15 χρόνια και τον κυνηγούσαν για τα χρέη. Γιατί και έλεγε δηλαδή, πληρώστε μου τα χρέη. Από το 2002, ο οποίος διετέλεσε, αν δεν κάνω λάθος, αντιπρόεδρος της διοίκησης. Μπατατούδη! Για πολύ λίγο. Τι είπες εσύ? Η Τζέγκζο Σέρβις. Συγγνώμη, σας το θύμισα. Απόλλων 18. Για πες μου λίγο ο Μπατατούδης. Άλλη μια φορά ο Μπατατούδης. Να το ακούν και νέα παιδιά. Ναι. Αντιπρόεδρος διοίκησης Μπατατούδη. Ναι. Μαζί με Χαλβατζούλη. Ναι. Ο Χαλβατζούλης που είναι? Ο Γιώργος Κούδας έδινε το σύνδημα. Ναι. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Μπατατούδη. Ναι. Πες μου λίγο, ο Χαλβατζούλης που είναι σε ποια, με ποιο κόμμα είναι? Για θύμισέ μου. Τολτσικίστε. Όχι. Για θύμισέ μου λίγο στην πάρη. Όχι. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν. Ναι. Τι. Ανεξάρτητα. Όχι. Άντε πες μας. Χρυσή Αυγή. Ποιος. Ο γιατρός. Είναι Χρυσή Αυγή. Ναι, αλλά είναι γιατρός. Γιατρός. Δόκτωρ Άλμπαν. Μην μπερδεύεστε. Δόκτωρ Άλμπαν. Πώς λέμε και τον κινηματογράφο, είναι καλός τέτοιος ο Μαστοράκης. Εκεί όμως ήταν καλός σκηνοθέτης. Μπράβο. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Εδώ είναι γιατρός. Γιατρός. Ναι. Μπράβο. Γιατρική. Και για πες μου λίγο τι έγινε με τα χρέη τότε και τι έλεγε. Ποια χρέη. Που ήταν δέσμιος. Ποια αυτά τα ξεχνάμε. Ο ΠΑΟΚ χρέη. Είναι σαν το άλλο. Που τα πλήρωσε μέχρι τελευταία. Ο Ταχιάος. Ο Ταχιάος εκπροσωπεί το σκοτεινό. Ναι. Γιατί ήταν με τον Παπαγιωργόπουλο. Το παλιό το συντηρητικό. Το παλιό το συντηρητικό. Ενώ ο Γιώργος Ορφανός. Θα τους δούμε. Ο οποίος ήταν υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Θα τους δούμε στην πορεία. Είναι η ελπίδα για την πόλη. Το φως. Α, όχι. Όχι. Α, γιατί δεν τα άκουγα αυτά. Τι. Άκουγα μόνο για τον Ταχιάο. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Μίλησε η θύρα 4. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Και πήρε ο κόσμος το μήνυμα. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Από όλους 18 κατά η προπαγάνδα είναι να προβάλλεις, ναι, κάτι. Ναι. Από την ίδια πλευρά, Κυριούλη, και να φωτίζει μόνο σε συγκεκριμένο σημείο. Χορηγούλης πληρώνει. Χορηγούλης, βέβαια. Ναι, Χορηγούλης πληρώνει. Από όλες 18 κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού. Και αλήθεια, στο injectionservice.gr είναι. Κορυφή. Για ιδιώτες και συνεργεία. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού. Τσίψη και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάρρωσης. Ναι. Καλημέρα. Τσίψη. Καλημέρα. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εδώ? Όχι, φίλε, για τον Λούτσο είμαστε όλοι. Καλημέρα, Γιώργο Ιταλό. Έχει στείλει και καλύτερα. Λοιπόν, Χριστό, μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι λίγο, Ένωση Νέων Παραλιμνίου φοράει μπορντό γαλάζιο? Να πάρετε γυαλιά, Ένωση. Περίμενε λίγο. Για πες μου, διάβασε λίγο το μήνυμα του 992, λίγο. Ξανά. Μπουλούκο,
Πες μας λίγο για ισπανόφωνο κολλητό του Νερουλάμ, πρόεδρο σου. Συνελήφθη λοιπόν ο Ραούλ Μπράβο για στημένα παιχνίδια στην Ισπανία. Άκου να δεις. Και έσπευσε ο 992 να με πει μπουλούκο, να πουλήσει ηρωνία, να ηρωνευτεί και τον πρόεδρο του Άρη, έτσι, τον Νερουλά κτλ. Την ίδια στιγμή, γιατί ξέρεις τι έγινε, στην αρχή βγήκε μόνο του Ραούλ Μπράβο το όνομα. Μαζί όμως είναι και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Φίλε Τομ Κρούζ. Ποιος είναι? Ο Ινάγκο Λόπεθ. Ινίγο Ινάγκο, ο στόπερ σου δηλαδή. Πέρασε αυτός ποτέ από τον ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτός δεν ήταν. Έσπευσε ο τύπος να πει για ανθρώπινο. Στον ΠΑΟΚ είναι όλα άσπηλα, μόλι τα αγνά. Έτρεξε να το πει την εξυπνάδα του. Ο 992. Ναι. Χωρίς να δει ότι στο ρεπορτάζ μέσα είναι και δικός του παίκτης. Αυτός δεν ήταν παίκτης. Και εμένα ο Ραούλ Μπράβο έπαιζε στη Β και στη Γ Εθνική. Οπτασία ήταν. Στη Β και στη Γ Εθνική όπου έρχνα πεντάρες. Ναι. Δεν έπαιξε στη Σούπερ Λίγκα. Στόπερ. Ποιο, για 1,5 μάτς. Στόπερ, φανταστικός. Για πες εσύ τώρα, Μπουλούκο, δεν θυμάμαι, για τον ισπανόφωνο κολλητό του δικού σου του Προέδρου. Λόπες έχει Βαλένθια να παικταράρε. Ποιο Λόπες. Κλαίω. Κλαίω. Δεν πάει το μυαλό μου. Δέσμε καλημέρα. Να προσέχετε καλά. Πριν ανοίξετε το στοματάκι σας να πείτε τις μπούρδες. Τρέμει τώρα ο δικός. Ένα μήνυμα αφιερωμένο σε Παπαδόπουλα. Δεν ξέρω αν τρέμει. Δεν ξέρω αν τρέμει, αλλά ξεφτυλίστηκε. Και ισπανόφωνος. Καλά, καλά, εντάξει, μας άλυσε. Α, καλά, καλά, εντάξει. Την ηρωνία και την πλακίτσα ήξερε να την πει ο Μπουλούκος. Εδώ γούσταρες όμως εκεί, Παναγιώτη. Και δεν με λένε Μπουλούκο, ο Μπουλούκος δουλεύει στον καζέτα. Έτσι. Λοιπόν, μήνυμα του Παντελή Κορντελιό για να κλείσουν τα πάντα. Καλημέρα, Ζουζούνια μου. Δεν θέλετε να μάθετε την αλήθεια για ανανέωση Βαρέλα και τον ρόλο που έπαιξα. Ακόμα δεν μπορώ να κάτσω. Ιχιχιχιχι, Παντελή Κορντελιό. Το λόγο που. Σ' αγαπώ! Παντελή Κορντελιό, σ' αγαπώ! Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Σ' αγαπώ, ρε φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το καλύτερο τρίδημο του ραδιοφώνου. Στην Ευρώπη. Σου, παλικάρι φίλε. Μου, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Κόψτε το κι αυτό. Στέλιος. Στέλιος, ο παδός του Άρεος. Ακριβώς. Γεια σου, ρε Στελάρα. Πάμε, Στέλιο, παλικάρι. Πάμε, ρε Στελάρα. Πάμε, γόρι μου. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα για Βαρέλα. Δεν ξέρω, ξέρουμε λεπτομέρειες με πόσα λεφτά έκλεισε. Α, ένα εκατό, ένα εκατό. Τσάμπα πράγμα. Ένα εκατό. Ανέβηκε. Ανέβηκε. Να φάνε και τα παιδιά. Αξίζει 31 χρονών που παίξει ένα εκατό. 32. Δεν ξέρω. Όχι, μα τι είναι, περίμενε. Δύο, ρε φίλε, τι περίμενε, Στέλιο. Θα μας το απαντήσει ο Παπαδόπουλας. Περίμενε, βάλε λίγο. Μιλάμε για ένα μπαρέζι της Αφρικής. Δεν θα κλείσει. Κάντο κι αυτό να το κολλήσεις. Κόλα το κι αυτό. 32 χρονών. 32 τον έχεις. 31 είναι πριν λίγο τώρα. Σήμερα γενέθλια. Τώρα πριν 5 λεπτά. Μέσα στη σεζόν θα 32. Θα ρε, δεν ξέρω. Το Αριανάκι μου λέει, ρε τι αντιπρόεδρος λέει, κουμπάρι είναι με τον Μπάτμαν, ο Κούδας τον πάντρεψε. Αλήθεια. Σοβαρά. Δεν το βλέπει όμως. Πώς διάραγε. Και να πω και κάτι, έτσι. Όλοι λέτε για το ότι δεν θα βγει. Όλοι, όχι εσείς προσωπικά, γενικά υπάρχει ακούγεται ότι δεν θα βγει ο Ταρχιάς στο δεύτερο γύρο. Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Κοίταξε, με βάση την... Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί κάνουμε πλάκα σε πολλά και ελπίζω να το καταλαβαίνω ότι κάνουμε πλάκα σε πολλά πράγματα. Ναι. Με βάση την, τη λογική, αν πάει ο Ζέρβας, γιατί ακόμα παίζεται, στο δεύτερο γύρο, εγώ, δική μου εκτίμηση είναι, θεωρώ ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας, ναι. Γιατί ο Ζέρβας, αν και είναι δεξιός, όχι. Αν και είναι δεξιός, προέρχεται από την παράταξη που κυβερνούσε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν με τον Μπουτάρη. Άσχετα αν έφυγε. Και κάτι άλλο. Ο οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ, ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει στο Ζέρβα. Θα πάει στο Ζέρβα. Δεν θα ρίξει τα Χιάο. Πολύ δύσκολο. Για τον Ορφανό, μην είσαι σίγουρος. Ναι, για Ορφανό, ναι. Θα δούμε, φίλε. Ωραία. Έγινε, Στέλιο. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Επόμενη, και επίσης υπάρχουν και οι άλλοι. Υπάρχει ο Λεκάκης, υπάρχει ο Αιδονόπουλος, υπάρχει ο Ψωμιάδης. Ο Βούγιας. Ο Βούγιας. Θα παίξουν και αυτοί τον ρόλο τους. Θα δούμε προς τα που θα πάνε. Καλημερίζουμε Γιώργο Δημαρέλο που βγήκε. Γιώργο, καλημέρα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα αδελφέ. Εσύ όλους καλημέρα. Όχι, δεν θέλει να θέλει. Καλημέρα σε όλους και στον Χρήστο και στον Παπαδόπουλο. Απλά ήθελα να το πω. Δεν μ' αρέσει αυτό το καλημέρα. Παναθηναϊκός από Αθήνα. Παναθηναϊκός από Αθήνα, Αντώνης. Ο Αντώνης. Α, παλικάρι μου, έλα παλικάρι μου. Αθηναίος Παναθηναϊκός. Πάμε. Ναι, Αντώνη μου, πάμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ποσοστό πόσοι δεν ψήφισαν από την πόλη από εκεί πάνω, Θεσσαλονίκη. Τι εννοείς, πόσοι απήχανε.
Κοντά στο 40% νομίζω ήταν. Ήταν λίγο παραπάνω. Ναι. Νομίζω λίγο παραπάνω. Θα το βρω, θα το βρω. Περίμενε. Στη Φλόρινα 60% αποχή. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί. 60... Γενικά αποχή παίζει στο 55%, 58%. Έχουμε γίνει. Πιο μικρό είναι. Πιο μικρό. Έχουμε γίνει Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να, βέβαια. Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή. Έχουμε γραμμένες όλες τις ευρωεκλογές τώρα. Τι να πω, δηλαδή. Φίλε, στη Θεσσαλονίκη 66% βλέπω συμμετοχή. Άρα 34. Είναι. Ναι, άμα πεις, φίλε, ότι ένα 10-15% είναι over 80, γιατί τόσοι είναι, το πάνω από 80 χρονών που είναι γραμμένοι και δεν πάνε, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη. Εντάξει, ναι, όντως. Εγώ θεωρώ τραγικό που ψήφισαν τόσοι νέοι η Χρυσή Αυγή, το άκουσες. Εννοείται, ναι. Ένα 13%. Από 17 μέχρι 24. 13%. Ηλικία. Το 17-24, 13%. Τραγικό, τα παρατάς όλα. Τραγικό. Μάρι, Όλγα Τρέμι, είδες. Είδα, λιποθύμησα, ναι. Λιποθύμησα. Δεν υπάρχει κούκλα. Ειδικά το 20 και είδαμε και το λαιμό της. Βάζει κάτω 225. Τις βάζει κάτω όλες. Για πρωινό. Απίστευτο μάλι. Πάντα σικάτι. Πολύ πιο ελεύθερη. Ξέρεις, δεν έχει αυτό το ότι σαν κοργούμαν. Τελείως ελεύθερη. Έκλεισε το Μέγκα. Άστο, δεν υπάρχει. Ελευθερώθηκε. Ναι. Σ' αρέσει Τρέμι. Αντώνη, σου αρέσει Τρέμι. Γουστάρω Τρέμι, ναι. Και ένα σχόλιο. Τρέμι ή Στάι. Τρέμι style. Τρέμι είπες, ε. Και ένα σχόλιο, τι είπες, ένα σχόλιο. Για τον Χρήσταν θέλω να μου πει τη γνώμη του Γεβαρέλα. Τι λέει. Τι, ως παίκτη. Ως παίκτη ή για την παραμονή του Βαρέλα. Αλλά αξίζει τα λεφτά και όλα αυτά. Τι γνώμη του. Τα λεφτά νομίζω ότι είναι πάρα πολλά, αλλά εξαργυρώνει τον Ντάμπλερ, παιδιά. Καλός ποδοσφαιριστής είναι, είναι καλό για τον Μπακ που τον κρατάει. Γιατί είναι σταθερός παίκτης και δεν είναι να κάνεις αλλαγές. Κρατάει το δίδυμό του, ναι. Κρατάει το δίδυμό του, τι λες τώρα. Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει ο οποιοδήποτε και αυτό φαίνεται με τον Ίγκανσον, ο οποίος δεν έχει κολλήσει μέχρι στιγμής. Παρόλα αυτά, τη χρονιά που έκανε φέτος δεν μπορεί να την ξανακάνει. Και είναι και. Sorry λίγο. Και είναι και πέρα από την πλάκα, είναι και τίμιος γιατί στον τελικό κυπέλου, πριν παίξουμε τον τελικό κυπέλου, ουσιαστικά ήταν 90% ότι θα φύγει, έτσι. Άλλο στη θέση του μπορεί να τα γράφει και κανονικά. Ναι, όχι, δεν ισχύει. Καλά, αυτό που λες τώρα. Κύπελο, τι να γράφει, ρε φίλε. Double πάει να πάει. Πήρε double, πήρε 100.000 πριν. Τι λες τώρα. Να γραφτείς, τι λες τώρα. Να γράψει κανονικά τα 100.000. Σιγά τα ψωροδική. Εντάξει, τι λες τώρα. Για ματέ έχουμε τίποτα καινούριο. Όχι, τι να έχεις. Α, δεν έχουμε, εντάξει. Μια ανάσα από τη δεύτερη δεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν υπάρχει πιθανότητα να μείνει στην Ελλάδα θα πάει στον Ολυμπιακό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μαρικάρι μου, να είσαι καλά, Αντώνη. Αν είχε αύριο καρπί, 3 εκατομμύρια. Φιλιά στην πρωτεύουσα. Φιλιά στην πρωτεύουσα. Εγώ πιστεύω με ένα διάρρη εκατομμύρια θα πάει στον Ολυμπιακό. Στη γη στο δαχτυλίδι. Μάριο, τα μηνύματα λίγο. Ναι, στέλνουμε. Πάμε στα μηνυματάκια. Παιδιά, πρώτα καλείτε έτσι. Ακόμη δύο μπορούμε να βγάλουμε άνετα. Ο 501 κάνει το εξή σχόλιο, παύλα ερώτηση. Για τα στοιχήματα. Το θέμα είναι αν έπαιζε στο χόρτο ή αν έπαιζε στο πρακτορείο. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Σημαντικό είναι και το αν έπαιζε στο χόρτο και το αν έπαιζε στο πρακτορείο. Το πιο σοβαρό για μια ομάδα, ξέρεις ποιο είναι, φίλε μου. Αν έπαιζε στο χόρτο αυτό που έπαιξε στο πρακτορείο. Με έπιασες. Αν έπαιξε στο χόρτο αυτό που έπαιξε στο πρακτορείο. Εκεί, γιατί εκεί θα είναι και τρύπημα της ομάδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αν έπαιζε στο πρακτορείο ή αν έπαιζε μόνο στο χόρτο, παλεύεται. Το να παίζεις όμως στο χόρτο αυτό που έχεις παίξει στο πρακτορείο ή να παίζεις στο χόρτο σύμφωνα με αυτό που έχεις παίξει στο πρακτορείο, εκεί είναι το θέμα. Συμφωνείς, Μάρια? Ναι, ναι, σ' άκουσα, σωστό. Αυτό είναι το σημαντικό. Σωστό. Δώσε λίγο μουσικούλα, ρε Χρήστο. Έπαιξες φυγή, Βαρέλα. Συγγνώμη, τα πήρες αυτά. Και πού είναι το κέρασμα? Πολλά ζητάς. Ρε φίλε, κέρδισες 475 ευρώ και δεν έφερες να κεράσεις μια πάστα. Κοροϊδεύεις και εγώ του μάχθα στον καφέ, λέω κρίμα το λεφτό. Δεν κατάλαβα. Εγώ αγχώθηκα με τη Βαλένθια στον μπάσκετ, αγόρι μου. Όχι εσύ. Καλά, λες αυτή και δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ποσό που έπαιξες, πώς το έπαιξες? Τι πώς το έπαιξα? Πώς το έβαλες? Γιατί? Αυτό είναι το μηνύο επίδομα. Έτσι, γουστάρω. Δεν κατάλαβα. Έχω 4 κρυφά παιδιά. Κάτσε, 710 πήρε ή 400, ρε. 975 πήρε. 975? Χρήστο, τι θες να φας, ρε. Μεσημέρι, τι θες. Και δεν έφερε τίποτα, μια οδοντογλυφίδα. Δεν είπε το καφέ. Τίποτα. Επειδή λέγατε για πρακτορία, γι' αυτό κατάλαβες. Ντροπής. Πραγματικά ντροπής. Ειλικρινά. Σήμερα ξεκινάει η τελική, το ρόλο. Αντίστοιχα, έχεις χάσει. Τέτοιο ποσό έχεις χάσει, αντίστοιχα. Ναι, φυσικά. Και έπαθε κεφαλικό τετραπλό. Εντάξει, συνηθισμένο. Τα βουλιά στο χιόνι. Μην λέτε για πράγματα. Πέτα τα. Δεν τα πήρες. Ναι.
Μάρια, μάλλον πάντα πληρωθείς εσύ. Θέλω... Αύριο βιντεάκι, έτσι. Παναγιωτάκι μου, ένα εκατοστάρι. Δεν ξέρω, μπορεί να αργήσω αύριο. Γιατί? Με αυτά που λες. Ζήτα 100 ευρώ, ρε, κορόιδο είσαι. 100 ευρώ, πες, 100 ευρώ. Κορόιδο είσαι, κορόιδο. Άκου λίγο, να μάθεις πώς θα τα παίρνεις. Ναι. Εμείς είμαστε επιστήμονες σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, πρώτα θα τραβήξω το δίκτυο. Από μόνο σου το αυτό, ναι, ναι, να μάθεις πώς θα τα παίρνεις. Εμείς είμαστε επιστήμονες σε αυτά εδώ. Όχι, χωρίς το από μόνο σου το αυτό, από μόνο σου. Πώς θα παίρνεις τα βιντεάκια. Μου τα είπε, Σπυράκι. Ναι, για πέσαι. Τι σου είπε, Σπυράκι. Μου τα είπε, Σπυράκι. Τι σου είπε, Σπυράκι. Μαρία. Ναι, επειδή κάποιοι φίλοι σου παίρνουν 500 από διάφορους πολιτικούς. Φίλοι γνωστοί. Σε παραδέχομαι. Φίλοι του. Άγγελο, 500. Άγγελο, το δάγκωσες. Το δάγκωσες τον Άγγελο. Φίλε, δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από κανένα και ειδικά από το Χαριστέα που λες. Ναι. Μπορώ να σου πει κάποια μια ιστορία όταν ήταν 19 χρονών και μοίραζε ο μάνατζερ του φακελάκια. Πού το πέταξε στα μούτρα πιού. Ποτέ. Μου το έχεις πει 15 φορές. Ποτέ. Ποτέ. Μία φορά αν τα πάρεις. Ναι. Μία φορά, Μάριε. Μία φορά αν τα πάρεις. Αυτός που στα έδωσε, ναι, αυτός θα στα βγάλει, θα σε ξεμπροστιάσει. Άντε. Ποτέ δεν έχω ανάγκη, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Να είναι καλό ο μπαμπάς μας εκεί πάνω. Να καλημερίσουμε λοιπόν Κωστή Ραπτόπουλο. Εσύ είπας. Αφού, λοιπόν, αφού το κεφάλι είχε μέλη. Ναι, σωστό. Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, κάτι πήγα να πω ρε φίλε και το ξέχασα τώρα. Καλημέρα είπα. Θα τραβήξω, ναι, πρώτα το βιντεάκι. Ναι. Να υπάρχει δηλαδή στο κινητό μου το βιντεάκι. Ναι, και ωραίο. Μετά θα ζητήσω το κατοστάρικο. Ωραίο. Σε παραδέχομαι. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν. Σε παραδέχομαι. Θα πάμε να πούμε νικητές. Αχ, ναι. Νικητές, παιδιά. Για τσίρκο. Τρεις δύναμε. Δύο στείλανε. Δέσποινα, άλλες φορές έχει φίλοι 27 συμμετοχές και άλλες φορές. Καλά, τώρα είναι. Δίνουμε και 15η μέρα, ναι, Παναγιώτη. Εντάξει, okay. Πατσαβούδη, Δέσποινα και Γιάννης Παπαδόπουλος. Πατσαβούδη, Δέσποινα και Γιάννης Παπαδόπουλος. Μπορεί να πάνε. Σήμερα δεν είναι έτσι. Είναι κλειστά. Αύριο, ναι, και μεθαύριο. Αύριο και με... είτε αύριο είτε μεθαύριο. Διπλές προσκλήσεις. Κανα μήνυμα δεν χρωστάμε, νομίζω. Το βασικό είναι αυτό για το σχόλιο που θέλει του Βου, για τον τελικό αυτό. Πιο αλητία διαιτησία δεν υπάρχει. Λίντς, Μπάγκερ Μονάχου. Και φυσικά είναι δύο χρόνια πριν Καφτατζόγλου και Πολυκυπελούχων. Αλλά αυτό εδώ πλατριών είναι αλητεία. Ακόμη πετάνε καρέκλες από το πάνω διάζωμα οι Άγγλοι στο Παρίσι. Μιλάμε για αλητεία. Και ο Μπέκενμπάουερ ξεφτυλίστηκε εκείνη τη βραδιά. Πραγματικά ξεφτυλίστηκε. Μιλάμε για αλητεία, βρωμιά και λυσοδία. Το θυμάσαι καλά το μάτς. Ε, καλά. Εννοώ, ρε παιδί μου, ναι. Ε, καλά. Οι αλητίες φαίνονται. Ναι. Ο άλλος σαν γυναικούλα πάει, τρέχει και ζητάει, διαμαρτύρεται σαν. Το 73 που τον είδες. Το 1973 δεν ήμουν μέσα. Ο μπαμπάς μου χωρεμένος ήταν. Ναι. Εγώ ήμουν στο σπίτι της μητέρας του αδερφού μου. Ναι. Πίτσε, στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι, ναι, καλά, το έβλεπα το άλλο. Τον οποίο άλλο κληρονόμησες και πήρες τα. Πότε ήταν που μαζεύασταν από όλη την πολυκατοικία και βλέπατε Μουντιάλ. Παγκόσμιο 70. Ρε. Το 70, και 74. Oh, και 74. Oh, oh. Αλλά κυρίως παγκόσμιο 70. Ναι. Είχε κάθε το διαμέρισμα που είχε τηλεόραση, ναι, είχε απ' έξω 15 ζευγάρια παντόφλες. Βρωμίλη τη, χαμό. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, με το καλό θα είμαστε αύριο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τον Ιβάν Γκραντίεφ τη Σαββίδη για το μήνυμα νίκης που γύρισε, που έστειλε, συγγνώμη, ότι γυρίζει, αφού γύρισε ο Βαρέλα, γυρίζει. Είναι ξεκάθαρο μήνυμα, δεν τίθεται θέμα. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Σου λέω, Βαρέλα, πάω να κάνω τρίτο σερί ντάρ με την ομάδα που αγαπάω. Χίλια μπράβο στον Γιάννη το Φλωρινιώτη που βγήκε με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Έρχεται η ουτσα, είναι δεδομένα. Μπράβο, μέλος εσύ έμπτα, να το χαίρεστε. Ο Λούτσος δεν είπε εσύ πριν. Να το χαίρεστε. Είπα Λούτσος, δεν είπα. Εγώ είπα. Δεν είπα ο Λούτσος. Δεν το είχε τον Ιταλό. Καλημέρα, υπάρχει κάποιο υπεύθυνο εδώ πέρα. Όχι, φίλε, για τον Λούτσο είμαστε όλοι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Χίλια μπράβο στην Άστον Βίλα. Θα βλέπουμε Claret & Blue. Νίκο Καπετανόγλου. Θα τσεκάρουμε τώρα αν η Ένωση Νέων Παραλιμνίων φοράει γαλά. Φοράει. Τα γυαλιά είναι του Νίκου του Καπετανόγλου. Το μήνυμα είναι ισχυρή σφαλιάρα στις παριές του Θωμάτου Στόντον που είπε ότι μόνο οι Βρετανοί και ένας Τούρκικος σύλλογος φοράνε στην Ευρώπη γαλάζιο και μπλε. Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Πάρτα στη μάπα. Νίκο Καπετανόγλου, τα γυαλιά είναι δικά σου. Μπορείς να πας σήμερα μετά την μία και να τα παραλάβεις σε ένα από τα τρία Opticon Express. Δεν συμμετέχει το πριβέ που είναι εντός του Μακεδονία Παλάς. Από εμάς και τον Χρήστο και όσοι θέλει να πεις κάτι τελευταίο, σύντομα, σε βλέπω λίγο εσύ. Όχι, μου στείλει μια φωτογραφία από το γάμο του Μπάτμαν με κούδα και χαλβατζούλη κουμπάρους. Αυτό πες και να το έχω σε εφημερίδα ακόμη κρατημένο. Έκλαση νύφη, σχόλας ο γάμος. Πάμε.